Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο Life και σήμερα, Κυριακή. Κυριακή. Sunday. Sunday. Πολλά τα θέματα μας για σήμερα, αλλά πριν σας δώσουμε έτσι μια μικρή πρώτη γεύση, πάμε να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το 211-55-55-50. Γελάω τώρα γιατί λέω τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι ένα το τηλέφωνο. Είναι ένας ο μαγικός αριθμός, στον οποίο εσείς μπορείτε να καλείτε με αστική απλή χρέωση για να επικοινωνήσετε μαζί μας με την εκπομπή, αλλά και να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο για πολύ ωραία δώρα, όπως τα πολύ ωραία ρολόγια μας της εταιρείας Φερέντινα, και εγώ φοράω σήμερα ένα ανοιξιάτικο, θα έλεγα. Ταιριάζει και με το φόρεμα. Βέβαια. Λοιπόν, για τα δώρα μας λοιπόν και το μουσικό quiz με τον Στέφανο, θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο που σας έδωσα. Το ξαναλέμε άλλη μία όμως, 211-55-55-50. Και ασφαλώς μην ξεχνάτε και τις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter. Μαγκαζίνο Life, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να καλησπερίσω στην παρέα μας, εκτός από τα παιδιά μου εδώ, και τον κύριο Χρήστο Ντούβλη. Και εγώ σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα είστε παρέα μας σήμερα και θα σχολιάσουμε πολλά. Βέβαια, εμείς θέλουμε και τη δική σας πινελιά σε όλα τα θέματα αυτά, γιατί σωστό. Μπορεί πολλά από αυτά που συμβαίνουν να συνδέονται και έτσι με τα αστρολογικά μας. Δυστυχώς όλα συνδέονται. Και στη συνέχεια, ασφαλώς, θέλουμε να μάθουμε και τις προβλέψεις, έτσι, να πούμε έτσι, επειδή είναι και Κυριακή, είμαστε λίγο large μέχρι τον Απρίλιο. Τι μας περιμένει. Α, μέχρι τον Απρίλιο θα μας πείτε, όχι μόνο για την εβδομάδα που μας έρχεται. Ωραία. Έλα τώρα, δεν θέλω πεσημισμό και μουρμούρες. Μια χαρά είναι, να τα βλέπετε θετικά. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε, κύριε Ντούβλη, πολύ ωραία γλυκά. Κάτι γιατί βλέπω. Εδώ ο ζαχαροπλάστης από το Τρούφα Chocolate Bar θα είναι κοντά μας. Είναι το ζαχαροπλαστή που μας φέρνει έτσι όλα αυτά τα ωραία γλυκά εδέσματα. Και μας κολλάζει. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα μαζί και ασφαλώς chocolate. Φυσικά. Chocolate, ακριβώς. Και κοντά μας θα είναι δύο άνθρωποι που ο καθένας με τον τρόπο του, πώς να το πούμε τώρα. Έχει γράψει την ιστορία του. Έχει γράψει την ιστορία του. Δεν θέλω να κάνω έτσι περισσότερο quiz. Θα τους έχουμε σε λίγο κοντά μας, αλλά είμαι σίγουρη ότι έτσι θα εκπλαγείτε. Ποια είναι αυτά τα δύο άτομα, έτσι δεν είναι, Στάθη? Σημαντικοί άνθρωποι. Έχουν γράψει πορεία και οι δύο μεγάλοι. Διαφορετικοί εντελώς. Πασίγνωστοι. Έχουν πραγματικά προσφέρει τόσα πολλά και εγώ περιμένω πώς και πώς να τους δω εδώ. Τους είχατε συνδυάσει ποτέ μαζί? Όχι. Ποτέ? Είναι δύο... Ναι, ούτε εγώ. Ανώμια στα... Κι όμως η ζωή τους έφερε κοντά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι άλλα θέματα προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα, Βίκυ. Και εσύ έχεις το αθλητικό ρεπορτάζ της εβδομάδας. Έχω αθλητικό ρεπορτάζ και έχω μια πολύ σημαντική είδηση να σας πω. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν κάνει πια κανό καγιάκ. Ούτε στο επιστήσι είναι. Όχι. Ούτε ποδήλατο. Πολιτικός. Ένας που μας υπερνούσε κάποτε, δεν ξέρω να το θυμάστε. Όχι, γιατί λέει αθλητικό ρεπορτάζ και λέω εγώ. Όχι, είναι αθλητικό για άλλο λόγο. Δεν κάνει πια κανό καγιάκ, κύριε Ντούβλη μου. Δεν κάνει πια τρέξιμο, δεν τρέχει, δεν κάνει ποδήλατο. Κάνει πιλάτες. Έλα. Σταμάτησε. Τι μου λες, Κυριακή μεσημέρι, με συγχύζει. Πότε τα αποφάσισε? Τώρα, πρόσφατα. Θα αλλάξει με έναν τρόπο ερμηνεία. Μπορείτε απόφαση. Να μου πείτε τώρα για εμάς τις άσχετες, τι είναι το πιλάτες? Το πιλάτες είναι γυμναστική. Είναι μία μέθοδος γυμναστικής. Με σκοινιά είναι. Τι είναι? Είναι με σκοινιά, είναι ανάλογα. Είναι και ομαδικό άθλημα. Ακριβώς. Που το κάνουν στο γυμναστήριο. Όχι, εδώ με τα σκοινιά είναι το TRX. Είναι εκλειπτική σώματος. Συνδυάζει μυαλό και σώμα. Μυαλό και σώμα. Στόχος είναι μέσα από τον αναπνοών. Συνδυάζει μυαλό και σώμα. Γι' αυτό μάλλον θα αλλάξει. Και τι σημαίνει αυτό για μας, Βίκυ? Και αυτό σημαίνει για μας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου σταμάτησε να σηκώνει βάρη. Mm-hmm. Τα έδωσε στο λαό. Και ποτέ. Ναι, τα έδωσε στο λαό και κάνει πιλάτες. Και μάλιστα, σύμφωνα με την στήλη της Σίβυλλα στο Βήμα, mm-hmm. η γυμνάστριά του, η οποία είναι η πιλατόβια trainer του George, έτσι λέγεται, είναι η Άρτεμις, και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλογυμνασμένος.
Είναι πολύ καλογυμνασμένος ο γύρος του Παπανδρέου. Συγγνώμη, γιατί θα έπρεπε να με ενδιαφέρει εμένα αυτό τώρα? Γιατί είναι μεγάλο θέμα το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν τρέχει πια στους δρόμους. Κοίταξε, αυτό είναι κάνει και θέμα. Κάνει πώς το λένε, ασφάλεια. Ακολουθείτε. Γιατί θυμάστε τι είχε πάθει με τα ποδήλατα και τα. Το 2008 που είχε το ατύχημα με την αλυσίδα με το ποδήλατο. Και μάλιστα τότε. Συγγνώμη που διακόπτω κιόλα. Η σύζυγός του σε εισαγωγικά λένε ότι τον απειλούσε ότι κρύψει το ποδήλατο για να μην έχει πάλι ατύχημα και γκρεμοτζακιστεί πουθενά. Οπότε μάλλον το έλαβε υπόψη του και ασχολείται με το πιλάτες που είναι πιο ασφαλές. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Εδώ είναι η γυμναστριά του. Η γυμναστριά... Αυτά κάνει ο Γιώργος. Η Άρτεμις, βεβαίως. Αυτά κάνει ο Γιώργος. Αυτά κάνει. Μπορεί. Ναι. Κοίτα, έχει τη σωματική διάπλαση, διότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Ναι. Μάλιστα. Έχει όμως πολλά ατυχήματα. Στο ιστορικό του και οι πιλάτες είναι λίγο με τα τραβήγματα και κοιτάξτε, αυτά. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Δεν κυκλοφορεί ελεύθερα. Γιατί τα διάφορα ατυχήματα πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια, εννοείται. Αυτό, που το πάει. Αυτό είναι σκηνή από τον οικονομικό Τιτανικό. Αυτό είναι από τα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα που διαβάσαμε έτσι και το παρακολουθούσαμε όλη την εβδομάδα και στο govastileto.gr και είχε να κάνει με την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαρίνου, ναι, του γνωστού μας ηθοποιού, που στην αρχή υπήρχε έτσι μία παραπληροφόρηση. Βέβαια, εμείς το ψάξαμε και δίναμε μέσα από το govastileto έτσι την ακριβής κατάσταση που υπήρχε και τις εξετάσεις στις οποίες επιβλήθηκε κτλ. Και τώρα έχουμε μία εξέλιξη. Βγήκε λοιπόν από το νοσοκομείο. Αλλά τώρα καλά. Έχουμε μια καινούργια είδηση. Αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του, να πάει να μείνει, να εγκατασταθεί στο σπίτι του ηθοποιού. Mm-hmm. Ο Γιώργος Μαρίνος, ξέραμε χρόνια ότι ζει μόνος του, στο Νέο Βουτζά, σε ένα σπίτι τεράστιο. Έτσι, τώρα με την περιπέτεια υγείας του, η Άννα Φόνσου, που ήταν από την πρώτη στιγμή κοντά του, πήγε εκεί πέρα, μίλησε μαζί του και του έκανε πρόσκληση να έρθει στο σπίτι του ηθοποιού, να κάνουν όλοι μαζί παρέα, mm-hmm, να μείνει και αυτός μόνος του μετά από την τελεπορία που πέρασε. Το δέχτηκε και πλέον ανήκει εκεί πέρα. Ζει εκεί πέρα, είναι μαζί τους και περνάει ευχάριστες στιγμές από ό,τι έχουμε μάθει. Από ό,τι θυμάμαι, στάθηκε έτσι από προηγούμενο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για το σπίτι του ηθοποιού της Άννας Φόνσου. Έτσι το ξέρουμε. Έτσι το ξέρουμε ακριβώς. Είναι όμως ότι. Όποιοι ηθοποιοί πάνε εκεί, δεν σημαίνει ότι θα μείνουν εκεί για πάντα. Ακριβώς. Έτσι, τους βοηθάει λοιπόν, τους δίνει μια στέγη, μια υποστήριξη για μια περίοδο στη ζωή τους, έτσι, δύσκολη. Ακριβώς. Για να μην είναι μόνοι τους. Ακριβώς. Τώρα θέλω να καλησπερίσουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Φόνσου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλά, εδώ. Στην παρέα σας, λοιπόν, προστέθηκε και ο κύριος Μαρίνος πριν έτσι, λίγες ημέρες. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να φιλοξενείτε πλέον για όποιο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαρίνος στο σπίτι του ηθοποιού? Κοιτάξτε, ο Γιώργος καταρχήν είναι οποιοδήποτε, είναι ο Γιώργος Μαρίνος, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που μόνος του ήθελε να μη συνεχίσει να παίζει και ήθελε να φύγει στη λάμψη του απάνω, αν και εγώ πιστεύω γιατί πάρα πολλά χρόνια ακόμα θα είχε λάμψη. Μετά από την περιπέτεια που είχε με την υγεία του, ευτυχώς πήγαν όλα καλά, του είπαν για λίγο καιρό να έρθει να καθίσει σε εμάς για να τον παρακολουθούμε, έτσι να είναι πιο κοντά σε εμάς και να μην είναι μόνος του. Το δέχτηκε, είναι εκεί, του αρέσει πάρα πολύ, έτσι έχει όλους τους συναδέλφους κοντά του, γελάμε, αυτά είναι μια χαρά. Το ήθελε όμως, ήθελε να έχει παρέα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχε λίγο αποτραβηχτεί, ο ίδιος το είχε επιλέξει και ήθελε κόσμο. Το είχε επιλέξει, αλλά είναι εκεί που μένει ένα πολύ θαυμάσιο σπίτι, αλλά είναι ερημιά και αυτά. Δεν γίνεται να μην έχει κόσμο. Επειδή... Τώρα όταν θα ξαναγυρίσει θα έχει κόσμο μαζί του και έτσι θα είναι καλύτερα. Κυρία Φόντζου, όμως συνήθως έτσι οι ηθοποιοί μας που έρχονται σε εσάς, που τους φιλοξενεί το σπίτι του ηθοποιού, έρχονται εκεί επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Ναι, και δεν είναι για πάντα, γιατί αν είναι για πάντα θα είχα κάνει ένα σπίτι που θα καθόντουσαν αυτοί οι 25 άνθρωποι. Όχι, φεύγουν μετά από λίγο, τους δίνουμε την ευκαιρία να μην έχουν το βραχνά του ενοικίου και των κοινοχρήστων και αυτά, να μπορούν να ψάξουν, να βρουν δουλειά. Ναι. Και να καλυτερεύσουν τα οικονομικά τους και να τώρα, φύγουν να... Τώρα όσο αφορά τον Γιώργο Μαρίνο, είναι και οικονομικοί λόγοι, γιατί ακούστηκαν διάφορα τώρα τις τελευταίες μέρες. Είναι, ότι είναι. Αν είναι και οικονομικοί λόγοι για τους Όχι, οποίους φιλοξενείται. Όχι, δεν έχει ανάγκη από λεφτά ο Γιώργος. Επειδή αν ακούστηκαν διάφορα ότι πουλιέται το σπίτι. Δεν θα μπορούσε να μένει σε ένα σπίτι 700 τετραγωνικών. Πάντως ακούστηκε έντονα ότι πουλάει το σπίτι του, γι' αυτό το πολύ. Σπίτι του, το σπίτι το πουλάει, mm-hmm, αυτό είναι ένα γεγονός, όταν βρει καλή τιμή, για να έρθει να μείνει πιο κοντά στην Αθήνα, να μένει τόσο μακριά. Δεν το πουλάει γιατί δεν έχει να φάει.
Μάλιστα. Όχι, επειδή για να βάλουμε έτσι τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί πολλά, ξέρετε, ακούγονται ναι, πολλά. Να το βάλετε σε μία σειρά, και δεν έχει πρόβλημα οικονομικό ο Γιώργος καθόλου. Η διάθεσή του πλέον πώς είναι, αφού πέρασε και την περιπέτεια. Ναι, ναι, μετά από την περιπέτεια είναι καλύτερη, είναι καλή, έτσι γελάει. Για πρώτη φορά σήμερα μου είπε ότι θέλει να ξαναπαίξει. Αυτό σας λέει ότι θέλει να επανέλθει, να κάνει κάτι, να τον ξαναδούμε. Ναι, εγώ τον κουρδίσω πολύ να ξαναπαίξει, γιατί καλλιτέχνες σαν τον Γιώργο Μαρίνο δεν πρέπει να φεύγουν έτσι. Μα τον κουρδίσατε. Σίγουρα. Έτσι. Λείπει. Κυρία Φόνσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε έτσι καλά και να συνεχίσετε έτσι να κάνετε ωραίες εκπομπές. Να είστε καλά και να μείνετε έτσι συντονισμένοι στην εκπομπή μας, διότι θα φιλοξενήσουμε δύο ανθρώπους που σίγουρα τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ένας από τους δύο ετοιμάζει τώρα το μεγάλο comeback του. Και θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πείτε μου. Τι πείτε μου. Η ΕΚ θα ανοίξει, ξέρετε. Η ΕΚ. Δεν ξέρετε. Ξέρετε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Τι ΕΚ θα ήθελες να ανοίξεις. Μαγειρικής έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει. Αστρολογίας. Ποιο πρωτότυπο. Λειτουργεί αυτή παραλλήλως. Ναι. Να μην μάθουν να πάω στο διάστημα, ας πούμε, να προετοιμαστούν. Όχι. Δεν, η φαντασία σου δεν τρέχει πολύ. Θα σου πω εγώ. Θα ανοίξει σχολή τελετών επαγγελμάτων κηδείας. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Καλά, η λέξη κηδεία σημαίνει επιμελούμε. Όχι, μπορεί κηδείας, να είναι για βαφτίσα, για γάμους. Κηδείας, επιμελούμε την κηδεία. Έχεις πεθάνει μόνο και θα σε επιμεληθώ. Συγγνώμη, τι σχολή θα είναι αυτή, τι θα μάθεις αυτήν. Θα μάθεις. Θα κάνεις τα εξής μαθήματα, μου επιτρέπετε. Ανατομία, δίκαιο ταφής, ψυχολογία, βιολογία, ιστορία κηδείας, κοινωνιολογία κηδείας. Ιστορία κηδείας, υπάρχει ιστορία κηδείας. Λογιστικά. Κανόνες υγιεινής. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Μπορώ να σηκωθώ λίγο από τη θέση μου. Σκηνοθεσία. Σκηνοθεσία και πρακτικές. Αφού θα έχει πεθάνει, τι τα χρειάζεται. Συμβουλευτική δύναμη. Και μακιγιάς και κομμωτική. Κομμωτική. Να πάει για μην κάνετε έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να τους βάψουν τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή. Ωραία, να καταλάβω. Έτσι λοιπόν, ο σύλλογος. Και τα μαλλιά. Τα μαλλιά να μείνουν όλα. Ναι, παιδιά, γιατί. Πολλοί το κάνουν και το έχουμε δει και σε ηθοποιούς που έχουν φύγει. Το έχουμε δει και τηλεοπτικά αυτό. Και επειδή τα νύχια μεγαλώνουν και μετά το θάνατο που έχουν πεθάνει, που τους έχουν ετοιμάσει, τους έχουν εκτενήσει και τους έχουν βάψει. Έχουν προκαλέσει κιόλας. Συμφωνώ ότι ξέρεις, ο καθένας στο επάγγελμά του πρέπει να είναι επαγγελματίας. Αλλά το ότι θα υπάρξει σχολή που θα διδάσκει συνολικά όλα αυτά. Θα τα διδάσκει, γιατί θεωρούν ότι αυτή η δουλειά. Κάτι μου λέει η Ρούλα τώρα από το ακουστικό ότι θα έχουν λέει και σκηνοθεσία ταφής. Ναι, τη σκηνοθεσία δηλαδή. Να μην γίνει τελετουργία όλο αυτό. Για να το βάλεις μετά στο DVD να το βλέπεις. Όχι, πούμε. Ρε παιδί μου, και εσύ. Μην είσαι τόσο. Οι άνθρωποι από τη Θεσσαλία που έχουν κάνει αυτή την πρόταση προσπαθούν να δώσουν πολλά υπέρ στο επάγγελμά του, να βγαίνουν άνθρωποι από σχολές, να είναι γνώστες και να μην ανοίγουν έτσι ο καθένας γραφείο τελετών. Ναι, αυτό υποστηρίζουν. Προφανώς για να υπάρχει ένα σεβασμό στο επάγγελμα και να μην λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι εγώ τώρα, που δεν ξέρουμε. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε μάλλον για ποιο λόγο γίνεται ναι. Ή τουλάχιστον μπορεί να πλησιάζουμε μόνο. Θέλω να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών Θεσσαλίας, τον κύριο Μιχαήλ Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κίνη, και σε εσάς. Να είστε καλά κι εσείς. Για πείτε μου κάτι τώρα. Πώς προκύπτει αυτή η ανάγκη αυτής της σχολής που θα διδάσκει όλα αυτά που ακούσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Κίνη, είμαστε η μοναδική χώρα που με μια άδεια λειτουργίας μπορεί κάποιος να εξασκήσει το επάγγελμα του γραφείου τελετών. Όπως καταλαβαίνετε, καλούμαστε καθημερινά να διαχειριστούμε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένας συνάνθρωπός μας. Ναι. Αυτή της απώλειας ενός αγαπημένου του προσώπου. Και όπως το συνέστημα και η θλίψη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό πρέπει να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που θεωρήσαμε και ισχύει στα περισσότερα κράτη του κόσμου είναι ότι υπάρχουν σχολές οι οποίες εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το χώρο. Σε άλλες χώρες υπάρχουν τέτοιες σχολές, δηλαδή. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν σχολές οι οποίες οι επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο περνάνε από κάποια εκπαίδευση για να μπορέσουν να εξειδικευτούν και να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Κάνουν κάποια σεμινάρια. Σεμινάρια. Όχι φοιτητική. Είναι σχολές κανονικά. Ναι, σεμινάριο. Σεμινάρια. Τώρα δεν διαρκούν 4 χρόνια. Είναι διετούς και τετραετούς φοιτητής στην Αμερική, ανάλογα με τις ειδικότητες, υπάρχει μέχρι 9 χρόνια. Τετραετούς φοιτητής είναι σαν να τελειώνεις πανεπιστήμιο. Ναι, κύριε γιατί γι' αυτό θέλει το πτυχίο του.
Πάντως... Έτσι ακριβώς, δεν είναι. Είναι πολλά τα ειδικότητες που περιέχει μέσα. Αυτό πόσο προγραμματίζεται εδώ να... Κοιτάξτε, εμείς αυτό που να έχουμε... Να κρατάει η σχολή, το σεμινάριο ή πώς θα το πείτε, η αποφύτηση. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει μάλλον σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ. Ναι. Εντάξει, έχουμε προτείνει τη Λάρισα, γιατί υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων, υπάρχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για την Εδουκαστική Υπηρεσία, η οποία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις πρακτικές που πρέπει να γίνονται. Συγγνώμη που σας διακόπτω, πάντως εδώ στην Αθήνα, γιατί ανήκατε και εσείς στο Σωματείο της Ελλάδος, αλλά αποφασίσατε να κάνετε το δικό σας σωματείο, τους κάνει λίγο εντύπωση. Δεν συμφωνούν με αυτό. Δηλαδή, εγώ που μίλησα με τον πρόεδρο της Ελλάδος, εδώ του Σωματείου της Αθήνας, του φάνηκε περίεργο, γιατί μία πρόταση για να ξέρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά δεν καταλαβαίνουν την τόση διάρκεια και τα μαθήματα που έχετε βάλει εδώ πέρα στην πρότασή σας. Δηλαδή, το δίκαιο ταφής ή η σκηνοθεσία, δηλαδή, πού μπορούν να βοηθήσουν. Η σκηνοθεσία σε τι θα βοηθάει. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο έτσι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, αλλά η σκηνοθεσία εκτός από μπορέσει, κάποιους... Το να μπορέσει κάποιος τελετάρχης που θέλει να βγάλει εις πέρας μία τελετή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, ενός νέου ανθρώπου, ενός επώνυμου ανθρώπου που θα έχει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να διαχειριστεί και να στηθεί σωστά όλος ο κόσμος, οι επίσημοι κτλ. Δεν υπερβάλλουμε όμως τώρα σε αυτό. Γιατί σε ένα πράγμα τέτοιο, όπως λέτε, ένας νέος άνθρωπος, όλο το υπόλοιπο είναι το περιτύλιγμα που πάνω στον πόνο, ποιος θα κάτσει να καταλάβει. Είναι κάτι σαν δημόσιες σχέσεις. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται επαγγελματικά. Εντάξει, δεν κατηγορούμε κανένα συνάδελφο. Όλοι υπάρχουν αξιόλογοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι. Απλά χρειάζεται υποχρεωτική μάθηση σε κάποιους ανθρώπους. Ωραία, για πείτε μου κάτι τώρα. Πάμε τώρα στο διατάφτα, κύριε Παναγιώτο. Αυτό τι σημαίνει, από τη στιγμή που θα υπάρχει τέτοια σχολή, θα υπάρχει, ας πούμε, κάποια σχολή, κάποιο γραφείο που θα λειτουργεί νόμιμα, επειδή οι υπάλληλοι θα είναι απόφοιτοι σχολής, τα υπόλοιπα γραφεία τελετών, πώς θα λειτουργούν. Τι έχει γίνει στη γη των Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, αλλά θα υπάρξει σίγουρα μία σύγχυση με κάποιους ιδιοκτήτες που έχουν γραφεία τελετών εδώ και δεν ξέρω, δύο γενιές, γιατί υπάρχουν πολλές. Κάτι άλλο για να καταλάβετε. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τους κρεοπόλητες, π.χ. που η πολιτεία τους υποχρέωσε υποχρεωτικά να περάσουν από κάποια σχολή αυτοί οι καινούργιοι επαγγελματίες που θέλουν να ανοίξουν κάποιο κρεοπολείο. Αλλά ήδη υπάρχουν, περάσαν από κάποια εντατικά σεμινάρια που κάνανε για να μπορέσουν να πάρουν την πιστοποίηση αυτή που χρειαζόταν. Και νομίζω ότι στην Κύπρο έγινε κάτι ανάλογο, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κύπρο έγινε κάτι ανάλογο, ναι, η πολιτεία έβαλε τους όρους που πρέπει να δουλεύουν τα γραφεία τελετών, έδωσε ένα περιθώριο σε κάποια γραφεία. Στα ήδη υπάρχοντα. Να φοιτήσουν να κάνουν κάποια σεμινάρια. Να πληρούν τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Και κάποια γραφεία που δεν είχαν τις προϋποθέσεις που έθεσε η πολιτεία, κλείσαν. Κύριε Ντούβλη, πώς σας φαίνεται? Σαν προοπτική, καλό είναι, αλλά είναι περισσότερο για αμερικάνικο περιβάλλον. Δηλαδή θα οδηγηθεί... Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες που... Θα οδηγηθεί όπως με τον γάμο. Δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε. Εντάξει, το επάγγελμά μας είναι ένα λειτουργήμα και προσπαθούμε καθημερινά όσο μπορούμε να το εξηγιάνουμε. Εντάξει, να το... Τα δίδακτρα αυτά... πόσο θα είναι περίπου? Ακόμα δεν νομίζω. Δεν έχει κατατεθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, παιδιά. Δεν έχει... Ελπίζω να είναι χαμηλά. Το ΙΕΚ ιδιωτικό θα είναι ή δημόσιο? Δημόσιο. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Για να σκέφτεστε να γίνει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι υπάρχει ζήτηση. Θέλω να πω, υπάρχει χώρος στη χώρα μας για και άλλα γραφεία τελετών, υπάρχει ζήτηση σε υπαλλήλους. Σας είπα και πριν ότι επειδή καλούμαστε καθημερινά να διαχειριστούμε ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που μπορεί να βιώσει ένας συνάνθρωπός μας. Εντάξει, θέλουμε να υπάρχουν στον κλάδο σωστοί επαγγελματίες και μόνο. Να μην αμαυρώνουν τη μνήμη του νεκρού, να μην προσβάλλουν τις οικογένειες, να μην κάνουν λάθη. Σίγουρα. Γιατί αλλά αυτή η δουλειά δεν μου απαντήσατε τώρα, κύριε Παναγιώτη, δεν μου απαντήσατε. Θέλω να πω ότι ο κλάδος σας είναι σε ανάπτυξη. Θέλω να πω ότι όχι, χρειάζεστε. Δεν είναι σε ανάπτυξη. Αυτή είναι πολύ θα βοηθήσει.
Αυτή είναι η σχολή θα βοηθήσει και σε κάτι άλλο, θα δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας. Από αυτή τη σχολή θα μπορεί να βγαίνει και κάποιο παλιλικό προσωπικό, κάποιοι ανθρώποι, κάποιοι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο, με αυτή τη δουλειά και έχουν εκπαιδευτεί και βγουν από αυτή τη σχολή, θα μπορούν να βρουν άνετα μια δουλειά σε ένα γραφείο από τη στιγμή που έχουν μια εξειδίκευση ειδική. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Η χαρά των γυναικών θα είναι. Να είστε καλά. Εσύ και θα σου κάνω μια γυκηδία, μούρλια, με σκηνοθεσία, με τα πάντα. Η πρώτη πτυχιούχη, προσέχουμε πώς τρώμε και πώς συμπεριφέρομαι. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πολύ πιο καλή αυτή η μουσική από αυτήν που ζήταγε ο κύριος Ντούμπλης από τον Στέφανο. Ζωντανέψαμε λίγο, ανεβήκαμε. Με συγχωρείτε, θέλω να έχει μια συνάφεια με το θέμα η μουσική. Δεν θέλουμε. Κάποιες μουσικές δεν χρειάζεται να έχω συνάφεια. Ποιο ζητάγατε? Ένα κομματάκι που είχε συνάφεια. Το τελευταίο βράδυ μου. Αυτό ήταν για χαλιού στο προηγούμενο, στην προηγούμενη συζήτηση. Πολύ ωραίο. Πάντως... Χάλια. Χάλια το λες αυτό. Είναι σαν την τελευταία φροντίδα. Πάμε Παναγία. Ξέρετε, σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα. Σκεφτόμουν ότι, επειδή μου λες, τι ωραία να κληρονομείς, ξέρω εγώ, μία επιχείρηση από τους γονείς σου. Πού να σου τύχει αυτή. Αυτή νομίζω, δεν ξέρω, δεν τη θες. Δεν τη θες με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή. Την πουλάς και. Τι την πουλάς, δεν πάνε να την πάρεις καν, δεν πάνε να υπογράψεις. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αυτοί που κάνουν οι γονείς τους οι επαγγέλματα τα συνεχίζουν. Και ας λέτε εσείς έτσι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, κύριε Ντούβλη, θα πάω να φτιάξω, για να μην το πω και λάθος, μία κρέμ σοκολάτας γάλακτος με μπισκότο αμυγδάλου. Συγχαρητήρια. Περίπλοκο, όλα από ό,τι μου έχουν πει. Εύκολο. Και μετά θα επιστρέψω να μας δώσετε τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μέχρι και τον Απρίλιο. Καλό είναι αυτό. Μαζί με την κρέμ. Μαζί, εννοείται. Μαζί αυτό, με την κρέμ. Θα πάω και επιστρέφω. Σιγά-σιγά θα πάρουμε τις προβλέψεις και εμάς, Παναγία μου, τη μέρα κι αυτή. Λοιπόν, ο Λάβρος Δήμας από τα Pastry Chef, από τα ζαχαροπλαστεία Τρούφα Chocolate Bar. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται έτσι περίπλοκο, είναι περίπλοκο? Όχι, και θα να φτιάξουμε. Το πιο εύκολο γλυκό που έχουμε φτιάξει ποτέ. Μπορούμε πολύ να φτιάξουμε σπίτι και είναι πολύ νόστιμο. Ωραία. Τι κάνουμε? Όχι, να πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά. Πάμε να λοιπόν, δούμε τα αποτελείται από δύο μέρη. Mm-hmm. Πρώτα το μπισκότο, το οποίο είναι μπισκότο αμυγδάλου, και αποτελείται από αλεύρι, καστανή ζάχαρη, που είναι και πιο υγιεινή, πούδρα αμυγδάλου, μπορούμε να βρούμε τριμένο. Εύκολο. Ναι, ή τριμμένο αμύγδαλο, το βρούμε στο blender. Ναι. Και βούτυρο αγελαδινό. Έτσι. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ξεκινάμε λοιπόν, αυτό είναι για την κρέμα. Αυτό είναι για το μπισκότο. Α, για το μπισκότο. Παίρνουμε όλα τα υλικά και τα ρίχνουμε στο μίξερ. Ένα-ένα. Και ανακατεύουμε για πολύ λίγο. Ρίχναμε το βούτυρο, ρίχνουμε την πούδρα αμυγδάλου που αν δεν βρούμε στο σούπερ μάρκετ μπορούμε με το blender να τρίψουμε δικό μας αμύγδαλο. Πρέπει όμως να πάρουμε το αμύγδαλο το ξεφλουδισμένο, έτσι. Όχι, και το μαύρο αμύγδαλο το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει θέμα και είναι πολύ νόστιμο γι' αυτό. Ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη. Ωραία. Και το αλεύρι. Όλα μαζί μέσα και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα για περίπου ένα λεπτό. Ωραία. Αμέσως γίνεται. Γίνεται αμέσως και το βούτυρο είναι μαλακό, το έχουμε αφήσει εκτός ψυγείου. Ναι, όχι και... λιωμένο όμως, δεν θέλουμε λιωμένο. Όχι, δεν θέλουμε να είναι λιωμένο, έχει θέλουμε να είναι απλά μαλακό. Από θερμοκρασία δωματίου. Ναι. Αυτό ανακατεύεται και εδώ είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Το βγάζουμε από το μίξερ. Και έτσι όπως είναι, τώρα να το δείξουμε, το απλώνουμε ασυνάρτητα σε μια λαμαρίνα. Ωραία, να φέρουμε αυτό. Την οποία... Θέλετε να πάρετε αυτό, να το βάλουμε εδώ. Το βάλουμε εδώ, ναι. Και απλά το πετάμε. Δεν μας ενδιαφέρει το σχήμα, γιατί ούτως ή άλλως θα το βάζουμε σε ποτήρι. Σαν πάτο, σαν... Όχι, δεν μας ενδιαφέρει να το βάλουμε ασυνάρτητο, απλά να ψηθεί.
σε μεγάλα κομμάτια και μικρά. Δεν το κάνουμε ζύμι, δεν το απλώνουμε σαν ζύμι. Δεν χρειάζεται να γίνει ζύμι, γιατί θα το κάνουμε, το σερβίρουμε σε ένα ποτήρι και απλά το θέλουμε σπασμένο. Θα έχει μόνο απλά τη γεύση του μπισκότου. Στο μπισκότο μας είναι έτοιμο. Ωραία. Και το βάζουμε απλά να ψηθεί στο φούρνο. Ωραία. Στους πόσους βαθμούς? Στους 180 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά. Ωραία. Γρήγορα. Λεπτά. Ναι, είναι πολύ γρήγορα. Ωραία. Έτσι. Τώρα για να μην καθυστερούμε, εγώ έχω εδώ πέρα ένα ήδη έτοιμο ψημένο. Βγαίνει έτσι. Ακριβώς. Τέλεια. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Ωραία. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι όχι, από τα όχι, δύο. Είναι όχι. Πολύ εύκολη και η κρέμα. Πάρα πολύ εύκολη. Όλη μέρα αυτά φτιάχνετε. Για εμάς τώρα αυτό να δούμε. Μπορεί να... Ωραία, να δούμε και έχουμε τελικά τα για υλικά μας. Είναι γάλα, σοκολάτα γάλακτος, γλυκόζι που μπορούμε να βρούμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Ωραία. Και κρέμα γάλακτος. Και κρέμα γάλακτος. Α, και γάλα και κρέμα γάλακτος. Και κρέμα γάλακτος. Ωραία. Ρίχνουμε στην αρχή το γάλα μας ένα μικρό. Σε ένα μικρό μπρίκι. Ωραία. Και το περιμένουμε μέχρι να βράσει. Παράλληλα, έχουμε φτιάξει ένα μπέι μαρί. Και βάζουμε να λιώσει σοκολάτα γάλακτος. Το μπέι μαρί είναι δηλαδή ότι έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα νερό. Με ζεστό, με νερό, το οποίο έχουμε ανάψει. Ώστε να μην έρθει η σοκολάτα σε επαφή, ας πούμε, απευθείας με... Να μην έρθει ακριβώς σε επαφή η σοκολάτα γάλακτος. Είτε με το μάτι, είτε... Με τη φωτιά, γιατί το βούτυρο κακάο καίγεται και δεν λιώνει, δεν θα λιώσει. Όταν έχουμε βάλει τον πιν μαρί κατευθείαν τη σοκολάτα, σε ούτε ένα λεπτό λιώνει αμέσως σε δυνατή φωτιά. Βάζουμε βούτυρο καθόλου ή δεν χρειάζεται? Δεν έχει καθόλου βούτυρο, έχει μόνο γάλα και κρέμα γάλακτος. Ωραία. Απλά θα βάλουμε λίγο γλυκόζι όταν θα λιώσει η σοκολάτα για να μπορέσει να μας δώσει ένα σώμα να είναι έτσι γυαλιστερό και να έχει δέσει παραπάνω αν σοκολάτα. Αν δεν βάλουμε γλυκόζι, τι γίνεται? Αν δεν βάλουμε γλυκόζι, δεν θα είναι δεμένο, δεν θα είναι ρευστό και δεν θα έχει αυτή η γυαλάδα. Ναι, μεν θα είναι κρεμέ, θα είναι σοκολατένιο, θα έχει καλή γεύση, αλλά δεν θα έχουμε αυτή την υφή που θέλουμε που θα λιώνει στο στόμα πολύ ωραιότερα. Σε ένα λεπτάκι η σοκολάτα μας είναι έτοιμη, ενώ το βράζει. Πολύ γρήγορα, όντως. Σχεδόν βράζει. Και αφού έχει λιώσει η σοκολάτα μας, τη ρίχνουμε τη γλυκόζη. Πώς να την ανακατέψουμε? Όχι, εδώ είναι. Και την αφήνουμε χωρίς να την πειράξουμε. Λιώνει μόνη της μέσα. Λιώνει μόνη της μέσα στη ζεστή σοκολάτα γάλακτος. Ωραία. Το γάλα μας αφού έχει ζεσταθεί αρκετά. Παίρνουμε και το ενσωματώνουμε σε τρεις δόσεις μέσα στη σοκολάτα γάλακτος. Γιατί σε τρεις δόσεις? Σε τρεις δόσεις μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη γαλακτοματοποίηση, το βούτυρο κακάο. Ομογενοποιείται καλύτερα το βούτυρο κακάο με το γάλα μας. Χωρίς να μπορέσει να. Τέλεια. Χωρίς να αποσπάτε όταν θα γίνει, θα μπει στο ψυγείο και θα κρυώσει. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα εσείς που είστε ειδικοί εκεί στο Trufa Chocolate Bar, το λέει και το όνομα, πώς καταλαβαίνουμε αν η σοκολάτα κουβερτούρα που χρησιμοποιούμε είναι καλή? Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ναι, ρόλο καταρχάς, έτσι, από τη σοκολάτα. Γεύση. Που θα μας δώσει, ας πούμε, την ωραία γεύση στο στόμα. Και το δεύτερο. Γιατί πρέπει να είναι, ας πούμε, ακριβή σοκολάτα για να είναι καλή, για να όχι, το πάμε έτσι. Όχι, δεν έχει σημασία. Όχι. Δοκιμάζουμε λίγο και δοκιμάζουμε βρίσκουμε αυτή που μας αρέσει. Και μετά εξαρτάται από την ποσότητα του βούτυρο κακάο που είναι μέσα. Α, δηλαδή, και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή αυτό το 50, 60, 70% είναι, που διαβάζουμε. Τι διαλέγουμε το 70, ας πούμε. Αν θέλουμε πικρή σοκολάτα. Διαλέγουμε το 70. Όσο πιο περιεκτικότητα, όσο μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει η σοκολάτα σε βούτυρο κακάο, τόσο πιο πικρή και πιο καλή είναι. Σκούρα. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Ανακατεύουμε τη σοκολάτα μας, η οποία έχει ομογενοποιηθεί με το γάλα, και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος απλά ανακατεύοντας. Ωραία. Αυτή δεν χρειάζεται να τη ζεστάνουμε πριν. Τίποτα, όπως τίποτα. Το γάλα. Αυτή την κρέμα πρέπει να είναι κρύα για να μας κρυώσει και το μείγμα. Α, το οποίο όμως χρειάζεται να μείνει και περίπου 5 ώρες. Στο ψυγείο για να δέσει. Α, οπότε μόλις φτάσει σε μια θερμοκρασία που μπορεί να μπει στο ψυγείο, τη βάζουμε για 5 ώρες. Τη βάζουμε για περίπου 5 ώρες. Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσει σε θερμοκρασία. Με το που θα ανακατέψουμε, θα τη βάλουμε σε ένα δοχείο. Ναι. Και θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Θα δείτε ότι αυτό το μείγμα και αυτή η κρέμα δεν θα έχει καθόλου φουσκάλες. Ναι.
Επειδή το έχουμε κάνει έτσι σταδιακά, σιγά-σιγά. Ναι, και δεν έχει καθόλου σαντιγή. Δηλαδή θα είναι ένα μείγμα ρευστό. Δεν έχει τυπηθεί για να πάρει, να μπορέσει να πάρει αέρα μέσα. Ναι. Είναι απλά δεν μείγμα κρεμέ. Έχει κρεμά γάλα, αλλά δεν έχει τυπηθεί για να γίνει σαντιγή. Ωραία. Μπαίνει λοιπόν στο ψυγείο. Το βάζουμε στο ψυγείο. Σοκολάτα. Θα γίνει. Και μετά από 5 ώρες θα έχει πάρει. Α, αυτή εδώ πίζει την υφή. Μόνη της, πίζει και έχει, είναι σαν κρεμμόδες. Και έτσι μπορούμε να το στήσουμε στο ποτήρι, έχοντας το μπισκότο το οποίο το έχουμε ψημένο. Ναι. Θα σπάσουμε λίγο μπισκότο στην βάση. Μια στρώση ναι. Απλή. Θα πάρω εδώ μια σακούλα μιας χρήσεως ζαχαροπλαστικής. Ναι. Ωραία, να ανοίξουμε λίγο το χώρο από εδώ για να μπορούμε να βλέπουμε. Τέλεια. Οπότε θα έχουμε μπισκότο πάνω και κάτω. Έχουμε μπισκότο αμυγδάλου από κάτω. Γιατί θα το βάλετε τώρα εκεί και όχι απευθείας, για να κάνετε σχεδιό. Για να μπορούσα να κάνω ένα σχεδιάκι, να μπορούσα να στήσω το ποτήρι. Εμείς στο σπίτι μπορούμε να το βάλουμε και απευθείας, αλλά είναι. Ναι, και εγώ όταν το κάνω στο δικό μου σπίτι, το κάνω απευθείας, δεν το στείλω. Κόβουμε ένα ψαλιδάκι μια άκρη απλά. Ωραία. Να ξαναδούμε λίγο τα υλικά παράλληλα, έτσι, για εσάς που δεν προλάβατε να σημειώσετε. Πάμε να δούμε και πώς γίνεται το μπισκότο, αλλά και η κρέμα. Βάζω μια στρώση μπισκότο ακόμη, το οποίο είναι θρηματισμένο για να μας δώσει τη γεύση. Τέλεια. Α, οπότε πάει στρώση. Στρώση, δύο στρώσεις. Και από πάνω βάζουμε το κρεμέ. Μετά σχεδιάκι. Αυτό πρέπει να ξαναμπεί στο ψυγείο. Μετά θα πρέπει να ξαναμείνει στο ψυγείο για ένα λεπτάκι, αλλά είναι, δεν είναι πολύ γρήγορα. Έτσι όπως έχω κάνει ναι. Το προηγούμενο αυτό εδώ, το οποίο έτσι το είχα βάλει έτοιμο. Στο ψυγείο και έτσι γίνεται είναι το έτοιμο γλυκό. Ναι, σαν για να το φτιάξει, δηλαδή σαν προετοιμασία δεν θέλει πολύ ώρα. Τίποτα αυτό που θέλει που πρέπει να υπολογίσει, ας πούμε, αν έχει ένα τραπέζι το βράδυ, είναι ότι πρέπει να μείνει 5 ώρες στο ψυγείο. Αυτό μόνο. Δηλαδή μόνο δεν αυτό είναι προετοιμασία. Σαν μπισκότο. Ναι. Και το μπισκότο είναι πολύ εύκολο, δηλαδή το κάνεις με 4 απλά υλικά. Και μετά βάζουμε λίγο μπισκότο από πάνω όπως έχετε βάλει και στο άλλο. Και απλά τρίβουμε λίγο μπισκοτάκι για να μπορέσουμε να το δώσουμε ένα παραπάνω. Τέλεια. Ετοιμό. Αυτό είναι έτοιμο. Για να έχουμε το τέλειο επιθυμητό αποτέλεσμα, πόση ώρα τώρα μετά πρέπει να μπει στο ψυγείο. 10 λεπτάκια πριν το σερβίρουμε. Ίσα 10 λεπτά για να μπορέσει να δέσει και να σταθεί η κρέμα. Τέλεια. Ευχαριστούμε τίποτα. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα πού πάω. Πάω να βγάλουμε καμία γραμμή. Σε λίγο. Ωραία, σε λίγο, εντάξει. Θέλω να δώσουμε και δώρα. Έχουμε και τα ρολόγια μας εδώ, τα Ferendi. Έτσι που θέλω να τα δώσω. Και τι ωραίο χρώμα είναι όλα αυτά. Κοιτάξτε αυτό το. Και αυτό τι φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Καλά, και αυτό που φοράω. Μου λένε εδώ από το control ποιο είναι το πιο ωραίο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω. Τι να κάνω. Λοιπόν, 2-11-55-50-55-50 για να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Αλλά τώρα, κύριε Ντούμπλε. Ήρθες όμως με άδεια χέρια, βάζω ρωτώσει μου. Θα είμαι λίγο πεσμένο. 10 λεπτά στο ψυγείο, θα το φέρω. Μόλις μας πείτε τις προβλέψεις, θα έρθει το ποτήρι. Αντάλλαγμα. Τι προβλέψεις. Αν μας τα πεις καλά. Αν μας τα πείτε καλά. Μια χαρά. Να πούμε ότι θα καλύψουμε μέχρι και τον Απρίλιο. Θα αναφερθώ περισσότερο στα σημαντικά αυτά που θυμόμαστε μετά. Παραδείγματος χάρη τώρα το υπόλοιπο του Φλεβάρι. Ναι. Είναι λίγο χάλια όπως λέμε, αλλά μπας εκτός επειδή στο ελληνικό κράτος είναι μόνιμα κάτι λείπει. Έχουμε ερμή ανάδρομο, την Πανσέλινο που έγινε χθες. Δηλαδή, έχουμε ανάδρομο. Ναι, αλλά είναι πράγματα που μας αναστατώνουν, δεν τα θυμόμαστε. Δεν έχει γεγονότα δηλαδή σόνι και καλά πέραν από τις κουταμάρες της καθημερινότητας που μας κουράζουν, ας πούμε έτσι μέχρι εκεί. Και αυτά όμως κουραστικά είναι κύριε Ντούμπλε. Κουραστικά, αλλά επειδή πρέπει να μιλάμε για πράγματα λίγο πιο χειροπιαστά που θα τα θυμόμαστε και μετά. Λοιπόν, τώρα. Τον Φλεβάρι τον ξεχνάμε, είπαμε. Έχει κερμή ανάδρομο. Θέλει λίγο περισσότερη προσοχή στη διαχείριση καθημερινότητας και λεπτών θεμάτων. Αν και η Ελλάδα είναι μονίμως ανάδρομη χώρα. Τελευταία δεν ξεχωρίζει. Έχουμε περίδρομους πολιτικούς και ανάδρομο λαό, ας πούμε. Εδώ πέρα, μας ρωτώσει. Λοιπόν, τώρα για τους κρύους, παραδείγματος χάρη, ο Μάρτης είναι ένας μήνας που χρειάζεται ολίγον ηρεμία, χαμηλό προφίλ, απόσυρση. Για να σκεφτούν πράγματα, θα έχετε και μία διέστηση που πρέπει να της δώσετε σημασία, χωρίς να παρεμβάλλετε τη φαντασίωση μέσα, τη δική σας. Και θα ανακαλύψετε πράγματα και πηγές για να στηριχθείτε και να εξελιχθείτε, γιατί έχετε και το άγχος των οικονομικών σε μόνιμη βάση.
Παρόλο ότι. Όλα τα ζώδια. Ναι, για κάποιο διάστημα ακόμη θα είναι, αλλά δεν είναι αδιέξοδο. Μπορούμε να ξέρουμε πότε είναι αδιέξοδο και πάμε στον τοίχο κατευθείαν και κουτουλάμε και πότε είναι μια δυσκολία η οποία θα προσπεραστεί. Επειδή δεν έχουμε από πριν τα εχέγγυα ότι θα βρούμε τη λύση, αυτό δεν πρέπει να μας αγχώνει. Τώρα, τέλος του Μάρτη, η κατάσταση έχει να κάνει με κάποια γεγονότα από το πουθενά ξαφνικά σας αναστατώνουν. Είναι καλά εκεί μέσα, κυρίως το πρώτο 15 μέρο του Μάρτη. Μην κάνετε συγκρούσεις, προτάσεις, εισηγήσεις σε προϊσταμένους από εδώ από εκεί, γιατί θα σας φταίνε όλα. Ο εαυτός σας, ο προϊστάμενος στο σπίτι. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να την εκδηλώσετε αυτή την τρέλα σε κάτι δικό σας. Να διασκεδάσετε, να κάνετε, να φτιάξετε για να αποφευθεί η κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι έτσι πάνω κάτω πηγαίνει για όλα τα ζώδια σε διαφορετικούς τομείς. Αλλά οι λύσεις φέτος θα έρθουν εκεί από τις 20 Απρίλη και μετά και θα πρέπει να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν μέχρι τον Οκτώβρη. Άρα από τα μέσα Απρίλη, για να είμαστε μέσα, μέχρι τον Οκτώβρη, εκεί θα συμβούν τα εξής. Για τους κρυούς θα προκύψει μια οικονομική ανακατάταξη, θα προκύψει μια κατάσταση λαχείου. Λαχείο σημαίνει κάτι που δεν έχεις παλέψει για να σου έρθει και σου έρχεται. Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι κυριολεκτικά και ένα λαχείο λαχείο από αυτά που αγοράζουμε. Να πάρεις. Χωρίς να ξοδευτείς. Άμα σε θέλει. Άμα σε θέλει. Να μας ξεχάσει μετά το λαχιάκι όμως. Όχι. Σας αγαπώ. Λοιπόν, να μην την πληρώνετε από τώρα για. Ένα λαχείο φτάνει, πρέπει να πάρει όλη τη σειρά. Όχι, όχι, τίποτα. Ένα 1,5 ευρώ πόσο έχει. Τίποτα. Ένα. 60 νομίζω. Λοιπόν, καιρό να, να πούμε. λοιπόν, και στα επαγγελματικά λοιπόν προκύπτουν εξελίξεις που δεν τις ξέρετε από τώρα. Μην ψάχνετε να βρείτε ότι είναι αυτό ή είναι εκείνο. Τότε, από μέσα Απριλίου, θα μυριστείτε τι γίνεται και θα πρέπει να το αρπάξετε. Θα έχετε το μεταξύ και υποστήριξη από κάποια πρόσωπα στον επαγγελματικό χώρο που δεν τα ξέρετε, δεν σας έχουν πει τίποτα, αλλά παρόλα αυτά θα πάνε τα πράγματα καλά. Πάντως από τις αρχές Μάρτη, μια μικρή ανακούφιση σε αυτά που αγχώνουν και καθυστερούν θα την έχετε. Για τους Σταύρους τώρα, οι καταστάσεις έχουν να κάνουν με εξελίξεις κοινωνικο-επαγγελματικές. Είστε κουρασμένοι από τους άλλους, δεκτό, αλλά δεν είναι ανάγκη να μονάσετε, ούτε σας πηγαίνει μια τέτοια επιλογή. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί θα επενδύσετε σε ένα ή περισσότερα άτομα που μπορεί να είναι όντως όπως διαισθάνεστε ή βλέπετε ότι είναι, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα εσείς να νομίζετε ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτούς. Δεν σημαίνει ότι αυτοί έχουν πρόθεση ή διάθεση να σας εξαπατήσουν. Και θέλω να το προσέξετε, γιατί τα σενάρια τα δικά σας αφορούν μια μόνιμη τροποποίηση της ζωής σας και όχι μια παροδική κατάσταση. Λοιπόν, για το τέλος Μάρτικη, αρχές Απρίλη, το πρώτο 15ήμερο, έχετε κάποιο οικονομικό δεδομένο το οποίο θα το συλλάβετε, θα το ανακαλύψετε, θα σας προκύψει, θα σας το εκμυστηρευθούν κάτι και θα γίνει αυτομάτως μια μπαμ-μπαμ έτσι απρόβλεπτη τροποποίηση σχεδίων και καταστάσεων. Δεν θέλει όμως υπερβολική βιασύνη για να μην έχετε απώλειες, έτσι. Αυτό η φύση κάπου θέλει να σας πάει. Και τελικά παίρνετε τις τελικές σας αποφάσεις, τις οποίες και απολαμβάνετε και θα απολαμβάνετε στη συνέχεια και εσείς λοιπόν όπως και οι υπόλοιποι από μέσα Απριλίου και μετά. Εκεί τακτοποιούνται θέματα, συνεργασίες, σε πολλούς Σταύρους που εκκρεμούν η προσωπική ζωή, έχετε κάτι σχέση που σέρνονται και δεν ξέρετε τι θα κάνετε, μάλλον αποφασίζετε να προχωρήσετε ή σε κάποια μορφή επισημοποίηση ή καληνύχτα και μπαίνετε σε μια άλλη. Είναι το πιο πιθανό είναι σε επισημοποίηση πάντως. Το πιο πιθανό είναι σε επισημοποίηση. Και γενικότερα οι οικονομικές συνεργασίες από αρχές Μάρτη θα αρχίσουν να περπατάνε σιγά σιγά. Για τους διδύμους λοιπόν. Αχ, είναι ο οροσκόπος μου. Μπράβο. Πότε αρχίζει να μετράει πιο περισσότερο οροσκόπος από το ζώδιο. Λοιπόν, καταρχάς, το πρώτο κομμάτι του Μάρτη έχει να κάνει με εξελίξεις επαγγελματικές γενικότερα. Μπορεί να σας προταθεί κάτι καινούριο. Έχετε και μια υποστήριξη από τον εργασιακό χώρο, από συναδέλφους, ξέρω εγώ, συνεργάτες άλλους κτλ. Δεν ξέρω, ο Στάθης πάντως όλο μου φωνάζει. Άμα στηρίζει ο Στάθης, σώθηκες, αλλά μπα σε ρηκτώσει. Καλά, ηρέμησε κιόλας και θα κάνεις την οπτική ίντριγκα. Λοιπόν, για πες για τους δίδυμους. Πάνε καλά εκεί. Το δεύτερο 15ήμερο εκεί και κυρίως προς το τέλος του Μάρτη και αρχές του Απρίλη, εκεί προκύπτει κάποιο ξαφνικό γεγονός επαγγελματικό,
το οποίο εάν μεν το ακολουθήσετε θα χάσετε τη στήριξη που έχετε μέχρι τώρα, είναι σαν να προκύπτει ένα άλλο project, μια άλλη δουλειά ας πούμε. Πάση περιπτώσει, θα το χειριστείτε τότε πώς γίνεται το θέμα, αλλά το σημαντικό για σας είναι ότι θα πρέπει το εξάμηνο Απριλίου-Οκτωβρίου εκεί να κρατήσετε πολύ χαμηλό προφίλ, θα έχετε στήριξη, δεν είναι ανάγκη να λέτε τι πρόκειται να κάνετε, ας το μαθαίνουν οι άλλοι αφού το ξεκινήσετε. Δεν έχετε και τίποτα για τον εαυτό σας. Δεν τα λέμε όλα. Όχι, οι δίδυμοι είναι σε μια περίεργη φάση και επειδή είναι εκφύσεως ομιλητικοί, κουβεντιάζουν, εκτίθενται εντελώς, ξεγυμνώνονται ας πούμε, και επειδή υπάρχει και ανταγωνισμός τώρα, υπάρχει και έλλειψη ευκαιριών και προτάσεων, δεν είμαστε για τέτοια. Πάντως τα οικονομικά περιέργως, παρόλα τα προβλήματα που περνάτε, περπατάνε και θα ξαναπερπατήσουν από τις αρχές του Μάρτη, από συνεργασίες στα μάτια σας 14, γιατί αυτό θα κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο. Από εκεί θα μπείτε σε φυσιολογική περίοδο, δηλαδή μέχρι τότε είναι έκτακτα, είναι τύχη. Δεν είναι επειδή είσαστε ωραίοι, όμορφοι, έξυπνοι και εργατικοί. Γιατί αυτό είναι και οι υπόλοιποι, αλλά, αλλά δεν βλέπουν. Συμφωνούμε. Πάμε στους καρκίνους, οι οποίοι τον Μάρτιο έχετε να πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις, να σχεδιάσετε, να κάνετε όνειρα, τα οποία όμως σε μεγάλο βαθμό μπορούν να υλοποιηθούν και αφορούν εσάς και τη ζωή σας συνολικότερα. Τέλος Μάρτη και αρχές Απρίλη έχετε κάποιο ξαφνικό γεγονός στον τομέα της δουλειάς σας. Καθαρά, κάτι αλλάζει, κάτι προκύπτει. Αυτό φέρνει μια πρόσκαιρη αναταραχή στη διαχείριση του προγράμματος στη ζωή σας. Προσέξτε εκεί μέσα να μην τζακωθείτε με άλλους. Δεν φταίνει άλλοι. Τα γεγονότα, ξέρετε, ουσιαστικά γίνονται μόνα τους. Καλά γεγονότα ή κακά? Σε άλλους είναι έτσι, σε άλλους είναι αλλιώς. Mm-hmm. Τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι γεγονότα. Το θέμα είναι πώς το χειρίζεσαι. Με ρωτάνε από το κοντρόλ. Τώρα μεταφέρω εγώ τι θέλω. Καλά, στο κοντρόλ θα είναι ένα σεμινάριο, πες τους, για να μάθουν. Κύριε Ιφαντή. Λοιπόν. Από μόνα τους τα γεγονότα ποτέ δεν είναι καλά ή κακά. Το έχουμε πει, είναι σαν τη βροχή. Ένας που θέλει να κάνει ένα πάρτι βρίζει γιατί του χαλάει την ατμόσφαιρα και ένας που είναι ποιητής ανάβει και ένα κεράκι και λέει πω τώρα θα εμπνευστώ. Είναι θέμα... το φανεί το καθένα. Είναι θέμα διαχείρισης. Λοιπόν, το σημαντικό για τους καρκίνους είναι ότι προωθήστε πάρα πολύ σε επίπεδο προσωπικής ζωής. Αν είστε γονείς, είναι εξαιρετικά καλά τα πράγματα για το παιδί σας, για τα παιδιά σας γενικότερα. Και οι σχέσεις και οι καρκίνοι θα έχουν επίσης πολλούς γάμους φέτος. Όσοι είναι σε κατάσταση που ψήνεται το θέμα σε αυτή τη φάση. Και γενικά τα εργασιακά και τα άλλα καθημερινά θέματα που σας αγχώνουν αρχίζουν να περπατάνε πάλι από τον επόμενο μήνα, από το Μάρτι. Αλλά να ξέρετε ότι είστε από τους αρκετά τυχερούς αυτή τη χρονιά. Ψάξτε να δείτε πολλά πράγματα που έχετε τώρα. Δεν θα τα έχετε μετά το καλοκαίρι. Μην τα θεωρείτε δεδομένα και ισόβια. Γι' αυτό αυτά τα έκτακτα, τα θετικά, τα αξιοποιείτε. Πάμε στους λέοντες Ευστάθιε, Όσιε και Θαυματουργέ. Μπορείς να μιλάς ώρες. Δεν νομίζω ότι στο κλουβί σου, στο κλουβί μου. Λοιπόν, οι λέοντες όντως ταλαιπωρείστε τελευταία και μπόλικα χρόνια δηλαδή, αλλά οι ταλαιπωρίες στα μπόλικα χρόνια είναι από άποψη έντασης και δουλειάς. Η εργασία, όποια κι αν είναι, είναι μονόδρομος. Ακόμη και ιερομόναχος να γίνεις, θα σε βάζανε ξέρω, να ανάβεις τα καντήλια μόνο και τίποτα άλλο. Θα σε κούραζε, πώς να σου πω. Σας πάει κάπως. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε λίγο κάποια θέματα οικονομικά, πώς θα τα χειριστείτε αρχές Μάρτη και μετά, που αφορούν και τον τομέα της δουλειάς, ναι. Θα μπορούσαν να προκύψουν και χρήματα που δεν θα είναι ορατά. Αυτό τώρα να τα ακούσω στο Στουρνάρα, την έβαψες. Και γιατί είπαμε για μη ορατά χρήματα. Ο Στουρνάρας είναι τοξότης, μου κάνει εντύπωση πώς θα πάει ρε παιδί μου. Οι τοξότης δεν πάνε καλά, θα τον τα πούμε μετά του Γιάννη. Εντάξει, με ξένα κόλλημα καλά πάει. Κοιτάζει με το Στουρνάρα. Λοιπόν, κόλλημα, μια και είχαμε και το αρχικό θέμα. Τώρα για τον Απρίλιο, στο πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο, ένα ξαφνικό θέμα σκάει στον ορίζοντα, μια ιδέα, μια είδηση, η οποία ανατρέπει τα εργασιακά δεδομένα. Πάρα πολύ προσοχή στη διαχείριση του παρασκηνίου εκεί μέσα, γιατί αν αυτό το περάσετε ομαλά, σκάει μια ευκαιρία για δουλειά βαρβάτη που λέμε και με μεγάλη προοπτική σταθερότητας μέσα εκεί από τα μέσα Απριλίου μέχρι και τέλος Οκτώβρη αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να σε πάρουν στο Αλτζαζίρα, ας πούμε. Εννοείται, αυτή η φάση λείπει. Θα βάλεις το τρυμπάνι σου και θα πας. Πού θα πας, Στάθη? Παρντών. Πού θα πας? Στο Αλτζαζίρα. Στο The Voice που λέγαμε. Στο The Voice πάω και έρχομαι, πάω και έρχομαι. Ωραία. Όχι, είναι ευκαιρία εργασιακή. Mm-hmm. Και αναδεικνύονται και ταλέντα και ικανότητες που έχετε, ώστε να τα βγάλει και πάει λέγοντας. Τα ταλέντα σου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στους Παρθένους τώρα. Ναι, γιατί έχουμε και παρουσιάστρια και άρχισε. Άσε, πού το πας. Λοιπόν.
Για τους Παρθένους έχουμε τα εξής. Εντάξει, είπαμε μέχρι τέλος του Φλεβάρι υπάρχει κούραση, άγχος και η σύσταση είναι καλή διατροφή και ύπνος και λίγο απομόνωση για να ξεκουραστείτε. Και τυπική στη δουλειά γιατί εσάς και σας αγγίζουν και τα αγγίζετε τα θέματα λεπτομεριών και σας ενοχλούν. Λοιπόν, πάσε εδώ στα ουσιαστικά τώρα. Το Μάρτι. Έχετε εξελίξει σημαντικές σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Μερικές φαίνονται ονειρεμένες, μπορεί και να είναι, δεν τις αποκλείουμε έτσι. Μην πάει το μυαλό σου ότι ό,τι είναι καλό είναι και πατηλό. Κάτι που λέμε συχνά. Αυτή την εποχή κάτι που είναι ονειρεμένο είναι. Δεν το βλέπουμε εμείς επειδή είμαστε μεθυσμένοι. Στους τομείς που αναφέρουμε πάντοτε. Τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Συνήθως, όταν βλέπουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια σχέση, ένα πρόσωπο, μια δουλειά, δεν την πιστεύουμε. Λέμε κάτι απάντητο έχει στη μέση. Τόσο καλή αποκλείεται. Ναι, αυτήν την εποχή, όχι για όλα τα θέματα, για το κάθε θέμα που λέμε σε κάθε ζώδιο, δεν είναι απατηλό. Είναι πράγματι κάτι πιο ωραίο από τη συνήθεια πραγματικότητα. Όταν εμείς το πάμε και λίγο παραπάνω ακόμη. Δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά δεν είναι απάτη, δεν είναι κοροϊδία. Ψευδαίσθηση. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχει να κάνει και αυτό και με την προσωπική ζωή. Θα χαρείτε δηλαδή οι Παρθένοι. Και από τα παιδιά και από τα σκυλιά, τα γατιά, από όλο το συνάφικη. Τώρα, το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του Απρίλη, έχετε να ασχοληθείτε με κάποια έκτακτα που αφορούν ενδεχομένως οικονομικά ή άλλα θέματα. Για κάποιο μικρό διάστημα. Ξέρετε, εκεί ο Απρίλιο στο πρώτο κομμάτι του και πέφτει και το Πάσχα κάπου εκεί κοντά. Έχει έκτακτα. Τώρα, κάνα πετσόκομα του Υπουργείου Οικονομικών θα είναι καινούριο. Μπορεί να έρχονται οι πρώτες ειδοποιήσεις για τα φορολογικά, οι πρώτες δόσεις. Α, ναι, τα πρώτα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό ακριβώς. Μετά, το άλλο που έχουμε να κάνουμε. Έχει να κάνει και με. Μόνο οι Παρθένοι θα πληρώσουν. Όχι, όχι, όλοι. Αλλά. Μακάρι να ήταν μόνο οι Παρθένοι. Το θέμα είναι ότι. Ρούλα, κάνει κάτι. Είναι τυπικοί, ξαφνιάζονται αν, δεν το έχουν, αν το ξέρουν από την προηγούμενη χρονιά το ακριβές ποσόν κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό φεύγει και σκάει μετά από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, εκεί που θα είναι οι ευκαιρίες, θα τα ξαναπούμε. Ένα άνοιγμα, μια κατάσταση που αφορά την αλλαγή, αν θέλετε να την κάνετε, τροποποίηση στη ζωή σας, που να παίρνετε ικανοποίηση και να επιλέξετε επιτέλους μια μορφή ζωής που να είναι και αποδοτική και να μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας, αλλά και να σας αρέσει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας να κάνουμε, να ζούμε. Γιατί συνήθως κάνουμε μια δουλειά, θέλουμε, δεν θέλουμε, για να επιβιώσουμε. Ανοίγουν, που δεν μας λοιπόν, αρέσει και πάει λέγοντας. Και γενικότερα η καριέρα αρχίζει να αποδίδει πάρα πολύ από τις πρώτες μέρες του Μάρτη επίσης. Υπάρχει μια ψηλοστασιμότης τώρα και έσοδα και τέτοια δεν χάνονται, καθυστερούν απλά. Για τους ζυγούς, για πείτε μας, ο Μάρτης. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, πάμε σε αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα, δεν μπορώ, πρέπει να πάω και επιστρέφουμε με πόσο μας μείναν 6. Ναι, ναι. Με τα υπόλοιπα 6 ζώδια, ασφαλώς. Τον κρύο τον ακούσαμε, τον λέοντα τον ακούσαμε, τον παρθένο τον ακούσαμε. Έχουμε κάτι άλλο. Το καλύτερο ζώδιο τώρα, ζυγό. Πάμε 6 ζώδια, ασφαλώς. Λοιπόν, πάμε με τους ζυγούς τώρα και μη διακόπτετε και πειράζετε τους υπόλοιπους επειδή ακούσατε τα δικά σας. Όχι, εμείς δεν πράγμα. Λοιπόν, οι ζυγοί, προσέχετε θέματα εργασίας και υγείας γενικότερα. Το υγείας, όχι ότι φαίνεται κάτι σαν υγεία εξειδικευμένα, αυτά μόνο σε ατομικά οροσκόπια μπορούν να φανούν. Αλλά η εξάντληση, η καθημερινή ρουτίνα, τα μπερδέματα συνήθως προκαλούν και θέματα υγείας σε όσους δεν αντέχουν ή υπερμένουν την αντοχή τους. Θέματα τέτοια λοιπόν, το πρώτο εκεί 15ήμερο, 20ήμερο του Μάρτη, θέλουν προσοχή. Είναι ένα μικρό χάος η δουλειά σας, αλλά θα τακτοποιηθεί στη συνέχεια. Πότε? Το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου, εκεί κάτι γίνεται στον τομέα των σχέσεων, εργασιακών και προσωπικών. Μάλλον όσοι έχετε μία σχέση που έχει κρατήσει λόγω συνθηκών συμβιβασμού, θέλετε να την αποτινάξετε και θα έχετε μία ευκαιρία και μία αφορμή. Πώς τα λέτε έτσι και είναι ντουμπλή. Τακτοποιείτε τώρα από τον Απρίλιο το σημαντικό μέχρι το εξάμεινο, γιατί τα άλλα θα τα έχουμε ξεχάσει μετά όλοι.
τακτοποιείται ένα θέμα μιας στήριξης οικονομικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε κάθε ζυγό χωριστά, δεν έχω το οροσκόπιο, αλλά το γενικό λέω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική τακτοποίηση και ξεαγχώνεστε. Αυτή η τακτοποίηση έχει και οικονομικό μέγεθος μέσα. Δεν είναι απλά να σε καλά ζυγέ μου, θα σε βοηθάω εγώ έτσι. Έχει κάτι συγκεκριμένο, σταθερό και σημαντικό. Και στήριξη για την πρόθεση της δουλειάς σας. Πάντως γενικά, υπό την έννοια του να έλκετε καλές απόψεις και γνώμες και βλέμματα, το έχετε αυτό το πράγμα, το αξιοποιείτε. Για τους Σκορπιούς, τα συναισθηματικά και η προσωπική ζωή είναι σε πρώτη έτσι, βάση, σε πρώτο πλάνο, το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου. Μερικοί θα πέστε με τα μούτρα και θα δαγκώσετε μία, δύο, τρεις λαμαρίνες, τέσσερες. Δεν είναι κακό. Άλλοι έχουν κάποιον στην ηλεκτρική καρέκλα ήδη. Όλο αυτό κάνει. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Τι γίνεται. Και στη συνέχεια, τέλος Μαρτική, αρχές Απρίλη, έχετε κι εσείς κάποιο έκτακτο στο θέμα της δουλειάς. Προσοχή, γιατί η δουλειά, η καθημερινότητα και η ρουτίνα ενδέχεται από απροσεξία να έχουν και ατυχήματα. Τα ατυχήματα είναι πάντα δύο ειδών. Τα επικοινωνιακά, κάτι λέω που δεν πρέπει ή δεν το καταλαβαίνω και οδηγώ στραβά το μηχανισμό της υπηρεσίας. Ή τα οδικά. Δεν προσέχω, δεν συγκεντρώνομαι. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή στον έλεγχο του εαυτού σας και μέσα. Και το καλό που έχετε μετά, κάπου σε κάποιο περιβάλλον που πάτε, κάντε μια πάρα πολύ σημαντική γνωριμία, η οποία έχει ακόμη και επαγγελματική να είναι, έχει και προσωπικό ενδιαφέρον, μια πάρα πολύ αξιόλογη, η οποία ανοίγει κάπως και το οικονομικό σας μέλλον, γιατί τελευταία είχαν πάσει πολλά αρνητικά. Και όσοι μπορείτε να κάνετε κάνα ταξιδάκι από τις 5-10 του Μάρτη και μετά, αν δοθεί η ευκαιρία, μην το αποφύγετε. Θα πάρετε ιδέες, κάτι θα πάρετε που στο τέλος θα προκύψει και θα βοηθηθείτε και οικονομικά. Κάτι θα κερδίσετε. Όχι το ταξίδι, μπορεί η ιδέα. Λοιπόν, εσύ το Ράσο και το Αλτζαζίρα να ετοιμάσεις. Οι τοξότες. Εδώ είμαστε. Οι τοξότες, λοιπόν, δεν σας πάει τελευταία πολύ καλά. Δηλαδή και το τζόκερ να σας τύχει, κάτι θα συμβεί. Εσύ μην βάζεις λαχείο, Αλέξη. Θα λείπει από την τσέπη σας. Οπότε, αφού ικανοποιείτε τις βασικές σας ανάγκες, δώστε τους να καταλάβει μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα τάχετε. Για δόξα το θέλω να λέει. Λοιπόν, μπάσε ρητώσει, θα τακτοποιηθεί και αυτό σε λίγο, για 2-3 μήνες ακόμη. Α, μόνο, εντάξει. Το θέμα είναι ότι είστε αρκετά αγχωμένοι, νιώθετε πολύ μεγάλη ρευστότητα μέσα σας, έχει εντωμεταξύ αυξηθεί ο δείκτης ευαισθησίας. Γελάτε και κλαίτε εύκολα, κάτι που δεν το κάνατε ποτέ. Συγκινήσετε πολύ εύκολα με διάφορα πράγματα. Θα σε ρωτώσει χαρτομάτιλα και τέτοια, είναι φτηνά νομίζω ακόμη. Κανένα αέρα στάδες στην Αλεξία, καλά, καλά. Στα πιο ωραία πράγματα. Αυτό είναι έντονα κυρίως εκεί το πρώτο 15ήμερο του Μάρτη και γενικότερα είναι αυτή η κατάσταση έτσι. Μετά κάτι ξαφνικό σας πέφτει στα συναισθηματικά, στα προσωπικά. Πάρε και από αυτό. Το πρώτο 15ήμερο του Απρίλη, εκεί θέλει προσοχή γιατί θα έχετε εντονότατο το αίσθημα του ρίσκου. Να τζογάρετε, είτε είναι επιχειρηματικό, είτε τζόγος έτσι για να περάσει η ώρα. Κάποιοι θα είστε πολύ κερδισμένοι, αλλά αυτό θέλει ατομική μελέτη. Μην βγάλετε μόνοι σας το συμπέρασμα, γιατί δεν είναι εποχή να χάνουμε ευρώ από εδώ και από εκεί. Και κάποιοι υπερβολικά κερδισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε μια διαχείριση. Και το σημαντικό που σας απασχολεί εδώ και καιρό, ίσως να μην πω και κάνα δύο χρόνια, παρόλο ότι βρίσκετε λύσεις, δεν είναι αυτές που θέλετε. Μια πολύ καλή εργασιακή λύση θα δοθεί μέσα στον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, η οποία θα σας τακτοποιήσει, μπορεί να σε πάρει μαζί ο Στάθης, θα σας τακτοποιήσει πολύ σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά σας. Στήριξη πάντως έχετε, έτσι, βοήθεια παίρνετε από εδώ και από εκεί. Πάμε στους εγώκερους, οι οποίοι έχετε το πρώτο κομμάτι του Μάρτη πολλές επαφές και μερικές έτσι σας φαίνονται υπερβολικά φαντεζή, αλλά είναι, δεν αυταπατάστε. Το πρώτο κομμάτι του Απρίλη και το πρώτο 15ήμερο έχετε κάποιο ξαφνικό θέμα στο χώρο του σπιτιού που αφορά οικονομικά. Μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να είναι και αρνητικό. Εντάξει, τώρα με τα κίνητα. Εντάξει, να μην το πούμε. Λοιπόν, αλλά το ευχάριστο είναι μετά από πάρα πολύ καιρό ότι σας προκύπτουν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις από τον Απρίλη που αφορούν τον εαυτό σας, την προσωπική σας ζωή, τα παιδιά σας. Και μετά από αυτό, ταυτόχρονα, παράλληλα, αρχίζει και η μεγάλη απόδοση στο επάγγελμά σας, όποιο και αν είναι αυτό,
και στήριξη και συνάπτεται και κάποιες νέες συνεργασίες και σχέσεις, οι οποίες δεν τις κάνουν, τις κάνουν από θέμα προσωπικής εκτίμησης που σας έχουν και λιγότερο από αυτή, αυτή τη δουλειά σας μόνο, σκέτη. Ο τομέας των σχέσεων ευνοείται και διάφορα άτομα στη ζωή σας εξακολουθούν να σας στηρίζουν σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό πάλι θα ξαναεμφανιστεί έντονο από τις αρχές του Μάρτη. Υπάρχει ένα διαλυματάκι τώρα. Όχι ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν και άλλοι να στηρίζουν πάντοτε. Για τους υδροχόους η κατάσταση έχει να κάνει ότι έχετε πάρα πολλές φοβίες, οι οποίες πρέπει να τις ξεπεράσετε. Άλλο τι φοβάστε, άλλο τι πραγματικοί κίνδυνοι υπάρχουν. Στα οικονομικά, έχετε δεν έχετε λεφτά, νιώθετε χάος, νιώθετε ότι δεν έχετε μία. Τώρα τι άλλο, αυτό θέλει ψυχολόγο βασικά, δεν θέλει οικονομολόγο. Γιατί και εσείς που έχετε και εσείς που δεν έχετε, θέλει λίγο προσοχή. Πάντως, αποφεύγετε να κάνετε οικονομικές κινήσεις χωρίς συμβουλές ειδικών και χωρίς να τις γράφετε πριν να τις κοιτάτε μερικές μέρες, γιατί πιθανολογούνται λάθη. Λίγο προσοχή κι εσείς στο τι θα πείτε και τι θα κάνετε, να μην χαλάσετε, μην σπάσετε τα αυγά χωρίς να θέλετε να κάνετε το μελέτα το πρώτο 15ήμερο του Απρίλη. Και το σημαντικό είναι ότι ή μετακομίζετε ή αλλάζετε σπίτι, αγοράζετε, πουλάτε, αλλά ταυτόχρονα ξεαγχώνεστε από ένα θέμα που σας απασχολούσε μέσα στο εξάμηνο Απριλίου-Οκτωβρίου. Εκεί θα τακτοποιηθούν πολλά θέματα. Από άποψη δουλειάς, γιατί μιλάγαμε για χρήματα πριν, όσοι δεν έχετε είναι μάλλον ψυχολογική τεμπελιά, από φοβίες δεν πάτε κάπου. Είστε από τους πολύ ευνοημένους να βρείτε μια δουλειά, όποια και αν είναι αρχικά. Και μετά ακριβώς, και μετά βλέπουμε τι γίνεται και ξαναπροσπαθήστε, αν τώρα δεν έχουν κάτι στα πράγματα, από τις αρχές του Μάρτη. Και να κλείσουμε με την γκάμα των νυχθείων, εκεί είναι τεράστια αυτή. Ξέρετε, ο βυθός έχει ό,τι φανταστείτε. Είναι... Λοιπόν, για τα ψαράκια έχουμε να πούμε ότι θέλετε καταρχάς μία προσοχή γενικά. Γιατί από το τέλος του 8 και, συγγνώμη, από το 11 και δόθε, έχετε μπει σε μια κατάσταση που έχετε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και έχουμε έτσι ξαναπεί. Έτσι και αλλιώς είναι ευαίσθητα και τα ψαράκια. Ναι, παρά είναι τώρα και είναι καλό αυτό, αλλά για παραγωγή πνευματικών έργων, συγγραφών, σκηνοθεσία, σεναρίων κτλ. Για διαχείριση καθημερινότητας είναι ό,τι το ελεηνότερο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό σημαίνει ότι... μπορεί να κρατάτε στα χέρια σας τα κλειδιά και να ψάχνετε να τα βρείτε, ας πούμε. Σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί είστε αλλού, είστε στην κοσμάρα σας, με την καλή σημασία. Τελευταία πολύ, αλλά έτσι, αυτό θέλει είναι πολύ αλλιώς. Προσοχή η υγεία σας από εδώ και πέρα, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Έχετε μια μορφή έτσι εντός εισαγωγικών αναισθησίας όσον αφορά την κόπωση. Μπορεί να ξενυχτάτε 2-3 μέρες επειδή σας αρέσει κάτι και να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά γενικά προσέχετε, αλλά και την καθημερινότητα στη διαχείρισή της, όποια και αν είναι αυτή, θέλει προσοχή. Το πρώτο κομμάτι του Απρίλη έχετε κάποιο έκτακτο οικονομικό γεγονός, μπορεί να σας αναστατώσει για λίγο και εν πάση περιπτώσει τις τελικές αποφάσεις πρέπει να τις πάρετε και θα τις πάρετε από τέλη Απρίλη και μετά και θα ολοκληρωθεί κάτι το σημαντικό για σας που αφορά την πρόοδό σας, τη ζωή σας και την προσωπική σας ζωή ταυτόχρονα, μετά αφού ξεπεράσετε και ηρεμήσετε από αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να συστήσω μόνο στους ηχθείς, καλό θα είναι να κουβεντιάζετε με εμπίστους ανθρώπους ή ειδικούς τα θέματά σας, γιατί μόνοι σας τα βλέπετε περισσότερο από ότι είναι στην πραγματικότητα όπως θέλετε. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα μπορείς να φέρεις το γλυκό από το ψυγείο. μας πίκρανες λίγο όμως. Μα δεν θέλεις να βλέπεις την πραγματικότητα. Έλα τώρα, εδώ δεν στενοχωρηθήκαμε με το κοράκι τώρα. Λοιπόν, επειδή είναι δύο τα ποτήρια με το γλυκό, θα πάρει ένα Αλεξία και ένα εσείς. Όχι, όχι, δεν παίρνω εγώ. Αν δεν προηγηθούν παϊδάκια, δεν τρώω. Εσείς πήρατε ηλαχία, πήρατε άλλα πράγματα κι άλλα θέλετε. Κύριε Ντούβλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, τα ξαναπούμε. Μετά τον Απρίλιο, γιατί μέχρι τότε ξέρουμε τι θα συμβεί κάτι έκτακτο. Μπορεί. Για πάμε να δώσουμε δώρα τώρα και έτσι εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο ανεξαρτήτου έτσι, ζωδίου. 2-11-55-50-50. Συνεχίζετε να μας καλείτε για να παίξουμε μουσικό quiz. Λιονταράκι. Άστα. Τι, καλά, δεν σου είπε και τίποτα άσχημο. Λίγο ανακατεμένα είναι. Λίγο ανακατεμένα, δεν είσαι όμως και η Αλεξία. Δηλαδή, ωραία, δεν είσαι και η Αλεξία. Ωραία, δεν είσαι και η Αλεξία. Για να δούμε ποιον πια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά, εσείς. Τι ζώδιο είστε. Εγώ καιρός. Καλούτσικα, καλούτσικα. Ωραία, καλά θα τα πάτε μέχρι τον Απρίλη. Το όνομά σας. Αριστεία. Α, ωραίο όνομα.
Ευχαριστώ. Και καλά στα ζωδιακά πάτε και πολύ ωραίο όνομα. Και από πού μας τηλεφωνείτε? Από Μαρούσι, Αθήνα. Από το Μαρούσι. Πολύ ωραία. Να τραγουδήσουμε? Ναι, για να τραγουδήσουμε. Ωραία, για πάμε. Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φερέτσε. Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φερέτσε. Κι η πόλη διψασμένη για φώτα και σούξε. Το κόκκινο φουστάνι, εκείνο που σε κάνει να μοιάζει πυρκαγιά. Όχι, λίγο τραγουδιστά. Λίγο τραγουδιστά. Για να πάμε πάλι από εκείνο το σημείο. Κόκκινο φουστάνι, εκείνο που σε κάνει να μοιάζει πυρκαγιά. Και έλα. Και μη ρωτάς την ώρα. Τα νιάτα είναι τώρα που καίνε σε φωτιά. Μπράβο! Μπράβο! Γιατί γελάτε, κυρία Αριστεία μου, δεν έχετε ξανατραγουδήσει. Ξέρω ότι οι φωνητικές δυνατότητες είναι χάλια. Ήταν μεταξύ τραγουδιού και επαγγελίας. Όμως μια χαρά, πάντως η προσπάθεια μετράει. Τι χρώμα ρολόι να σας δώσω τώρα, τι χρώμα ρολογιού Φερέντι να σας δώσω. Να σας δώσω κιτρινάκι, γαλάζιο. Κοραλί, ένα πολύ ωραίο εδώ, τι είναι αυτό, πράσινο το λέμε, τυρκουάζ, βεραμάν. Τι χρώμα να σας δώσω? Δώστε μου το τυρκουάζ. Τυρκουάζ, πολύ ωραία, δικό σας. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια γραμμή, άλλη μια γραμμή, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Μπράβο, πολύ ωραία. Από πού μας παίρνετε? Τηλεφωνώ από Γλυφάδα. Από τη Γλυφάδα. Και το όνομά σας? Τόνια. Κυρία Τόνια, τι ζώδιο είστε? Τώρα σήμερα ρωτάμε και τα ζώδια, λόγω του κυρίου Ντούβλη που ήταν εδώ κοντά μας, έτσι, για να δούμε πώς θα σας πάει. Είμαι Παρθένος. Α, λοιπόν, είστε στο κλαμπ εδώ στο το δικό μου και της συντάκτριάς με τις ρούλες Κοσκορή. Λοιπόν, μια χαρά τα. Παρθένος, 11 Σεπτεμβρίου. Α, μια μέρα μετά από μένα είστε. Μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλά ήταν, δεν ήταν άσχημα, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, έτοιμοι να τραγουδήσετε? Για να δούμε, έτοιμοι, έτοιμοι. Κι εγώ έτσι νομίζω, ως παρθενάκι. Λοιπόν, για πάμε. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα. Έλειψη λίγου, έκλειψη και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω τώρα, έλειψη λίγου, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Ζήλια. Ζήλια μου. Εσύ είσαι η καρδιά μου, όσο δυνατή. Ζήλια μου, ζήλια μου, και φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου. Αυτά. Έλειπε κάτι? Όχι, απλά κάποια στιγμή ήταν αντί να πει μίλα μου, είπε ζήλια μου πάλι. Εντάξει τώρα κι εσύ. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πολύ ωραία, μια χαρά κυρία Τόνια. Τι χρώμα ρολόι να σας δώσω, πείτε μου μόνο τώρα. Μήπως θα θέλατε ένα πολύ ωραίο λευκό? Όχι, λευκό έχω, αν ωραία. Γίνεται τυρκουάζ. Τυρκουάζ κι εσείς, ωραία. Τυρκουάζ κι εγώ. Να είστε καλά, δικό σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτά. Αυτά. Άμα προλάβουμε θα βγάλουμε κι άλλη γραμμή. Βεβαίως, μετά. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί με κοιτάς έτσι? Περιμένω. Σήμερα θα είναι εδώ κοντά μας, δηλαδή είναι, απλά εσείς δεν τους βλέπετε ακόμα, στον καναπέ μας. Δύο άνθρωποι που, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία. Δύο εντελώς διαφορετικές ζωές, που όμως σε ένα σταυροδρόμι της ζωής συναντήθηκαν. Έτσι λοιπόν, ο ένας δίνει κάτι στον άλλον. Θα δείτε σε λίγο για ποιος μιλάω, θέλω όμως να σας αποκαλύψω έτσι τον πρώτο,
τον έναν από τους δύο, μέσα από ένα βίντεο που έχουμε συγκεντρώσει μερικές στιγμές της ζωής του και στο οποίο ασφαλώς περιλαμβάνεται και αυτή η γνήσια αυθεντική λαϊκή φωνή. Το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 και του 90. Τα μαγαζιά που εμφανιζόταν λειτουργούσαν τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και ο κόσμος έκανε ουρά για να τον απολαύσει. Ο λόγος για τον Κώστα Μοναχό, που κάθε βράδυ έβλεπε τόνους πιάτων να σπάνε μπροστά στα πόδια του. Είμαι τρελός και ό,τι δεν το κάνω και δεν με πιάνει. Ήταν οι χρυσές εποχές για τις πίστες και ο Κώστας Μοναχός ήταν ο βασιλιάς της νύχτας ή ο μεγαλύτερος πιατάς της νύχτας, όπως τον αποκαλούσαν. Ήταν η εποχή που ο τραγουδιστής ζούσε το μεγάλο όνειρο, είχε κάνει μεγάλη περιουσία όπως και όλοι όσοι εργάζονταν πλάι του. Ήταν ένα χρυσορυχείο. Στην ανατολή της δεκαετίας του 80, ο Κώστας Μοναχός παντρεύεται με την τραγουδίστρια Μαρία Ρούσου και αποκτούν ένα γιο, τον Θανάση. Ο γάμος διαρκεί 13 χρόνια και το διαζύγιο ήταν δύσκολο. Ο Κώστας Μοναχός χάνει την οικογένειά του, αλλά βρίσκει τρόπο και προχωρά. Λίγο αργότερα στη ζωή του μπαίνει η Φωτεινή Μιχαήλ. Επισημοποιούν τη σχέση τους το 1997 και αποκτούν δύο παιδιά, την Κλέρη και τον Κωνσταντίνο. 3 χρόνια μετά ο γάμος τους λύγει άδοξα και ο Κώστας Μοναχός αναλαμβάνει να μεγαλώσει μόνος του το γιο του. Αυτό είναι και το σημείο μηδέν. Αποσύρεται από τη νύχτα και αφοσιώνεται στο παιδί του. Έπρεπε να μεγαλώσω έναν μικρό νέο που έκανα, τον Κωνσταντίνο, και έτσι τραβήθηκα λίγο από τη δουλειά για να το μεγαλώσω. Ο Κώστας Μοναχός όμως είχε μάθει να ζει διαφορετικά. Το γεγονός ότι αποσύρθηκε του κόστησε και του δημιούργησε τάσεις αυτοκαταστροφής. Τα χρήματα τέλειωσαν και κανένας από εκείνους που ο ίδιος είχε στηρίξει δεν του άπλωσε μια χείρα βοηθείας. Τον ξέχασε. Οι οικονομικές δυσκολίες τον έφτασαν στο σημείο να μείνει ο ίδιος και ο γιος του χωρίς ρεύμα και νερό για 4 ολόκληρους μήνες. Τώρα, ο γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής τα αφήνει όλα στην άκρη και επιστρέφει στη δισκογραφία. Και πίσω από την κίνηση αυτή κρύβεται ένα όνομα, Γιώργος Τρομάρας, ο αδελφικός του φίλος. Επιστρέφω. Κώστας Μοναχός και Γιώργος Τρομάρας εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μαγκαζίνο Life, Life όπως είναι και η ζωή και η ζωή η οποία σας έφερε κοντά. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που είμαστε κοντά σε μια όμορφη παρέα και ειδικά εσείς μια πανέμορφη γυναίκα και η γυναίκα του φίλου μας του Μάκη. Το πήρες από μένα. Έρχομαι τα λέγαμε και μαζί. Βλέπω τώρα να είμαι το Μοναχό, να είμαι στις δόξες του και στα έτσι και στα ντουζένια του και πραγματικά ψιλοσυγκίνηθηκα. Αυτός είναι ο Κώστας ο Μοναχός εδώ, δίπλα θέλω μας. Θέλω να μας ανοίξετε έτσι λίγο την προσωπική σας ιστορία, το πώς βρέθηκαν κάποια στιγμή οι δρόμοι σας. Οι δρόμοι μας. Και μετά θα έρθουμε στο σήμερα. Μην ξεχνάς ότι οι αθλητές και οι καλλιτέχνες έχουν κενές και ευαίσθητες κορδές. Με τον Κώστα μας δίνει μία φιλία, κοίμη. Όσο είμαστε και δύο βλάχοι που λέμε. Εγώ από τη Μακεδονία, αυτός από τα Αγρίνια. Από τα πρώτα ξεκίνηματά του, τον Κώστα, πάρα πολλά χρόνια. Και παραμένουμε να είμαστε φίλοι. Πάρα πολλά χρόνια. Γνωριστήκατε μέσα στα μαγαζιά εκεί ναι, που στα μαγαζιά εκεί που εμφανιζόταν, που έπαιζε, να πούμε, εμείς πηγαίνουμε. Να ρωτήσω κάτι, εσείς τον ξεχωρίσατε από κάποια στιγμή και μετά? Γιατί, όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, συνέβησαν κάποια πράγματα στη ζωή σας που ξαφνικά αισθανθήκατε ότι όλοι αυτοί που εσείς θεωρούσατε ότι είναι φίλοι σας γυρίσαν την πλάτη. Πριν γίνουν όλα αυτά, εσείς ξεχωρίσατε τον Γιώργο Τρομάρα ή όχι ακόμα? Έπρεπε να συμβούν όλα αυτά πρώτα. Ο Γιώργος είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και αθλητής φυσικά. Είναι ο αθλητής της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος. Και μοναδικός, δεν υπήρχε άλλος δυνατότερος από τον Γιώργο. Το Τρομάρα και ειδικά αυτά που κάνει. Ναι. Έφαγε τα δόντια του. Βέβαια. Τι δεν έφαγε. Χέρια, πόδια.
Είμαι μεγάλος αθλητής, 10 αμάξια όταν τα σέρνεις με τα δόντια. Αυτά δεν γίνονται. Τα σίδερα να βλέπεις που χτυπάει. Εγώ είμαι, πώς να το πω, φαν του τρομάρα. Αλλά έτυχαν οι καταστάσεις τότε. Εγώ είχα, πώς να το πω, έχει δύναμη. Μ' αγαπούσε ο κόσμος, τέλος πάντων, και ήμουνα μέσα στα πρώτα. Ήσασταν ο πιάτας, έτσι πως σας λέγανε. Ναι, ο πιάτας. Ο πιάτας, ας πούμε, αυτός που γέμισε τα μαγαζιά τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε εμείς, αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι είναι. Εγώ γέμιζα τα μαγαζιά πραγματικά και όλοι απορούσαν. Εγώ όμως είχα ένα ατού. Αγαπούσα τον κόσμο. Αγαπούσα τον άνθρωπο. Και εκεί ο τρομάρας έτυχε να έρθει κοντά μου. Και εγώ, σαν τρομάρα, ας πούμε, καταλαβαίνετε, έπατα τρομάρα. Και γνωριστήκατε. Ναι, και γνωριστήκαμε. Και ήρθαν στιγμές που τον βοήθησα σε κάτι. Πήγαινε κάπου να παίξει, ξέρω εγώ, μου λέει, θα άρεσε να πει και κάνα δύο τραγουδάκια. Mm-hmm. Δεν έλεγα ποτέ όχι. Αλλά και εγώ, όταν το χρειάστηκα, ας πούμε, λέμε μερικές φορές, στην υγεία μου επάνω, δηλαδή με τη μέση, με αυτά, ήταν να πάω ένα ταξίδι μακρινό στην Αυστραλία και σε μια ώρα θα έφευγε το αεροπλάνο. Και εγώ έλεγα, δεν πάω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή θα έφευγε. Και ήρθα σε ένα λεπτό και με σήκωσε. Και πήγα. Έχετε συνεργαστεί με τα έτσι μεγαλύτερα ονόματα που έχουν περάσει από νυχτερινά μαγαζιά, ναι, από τις πίστες. Τα λεφτά ήταν σημαντικά για σας, αυτά που βγάζατε τότε? Τα λεφτά ήταν σημαντικά. Για μένα δεν ήταν σημαντικά, γιατί όχι δεν τα υπολόγιζα, δεν τα σεβόμουν. Απλώς δεν καταλάβαινα ότι υπάρχει και το αύριο. Ξοδεύατε? Εγώ δεν τα ξοδεύω, τα ξοδεύαν άλλοι. Ποιοι? Ποιοι, όλοι. Όλος ο κόσμος. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Τα έπαιρνα δηλαδή το πρωί και μέχρι να φύγω για να πάω στο σπίτι μου δεν είχα μία. Από το Καμαρίνι περνάγανε καθημερινώς άτομα. Έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν. Και εγώ, αυτός ήμουνα κάποτε και εγώ πίναγα. Αισθανόσασταν ότι αυτό έτσι θα πάει για πάντα, θα προχωράει, ναι, έτσι θα νομίζω, πληρώνεστε θα καλά για μία ζωή? Ότι, γιατί συνήθως ο καθένας, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει ένα κουμάντο, ξέρω, να πάρει ένα σπίτι, όπως λέγαμε παλιά. Τώρα βέβαια τα χρυσοπληρώνουμε αυτά τα σπίτια που πήραμε. Αλλά κοιτάνε να κάνουν ένα κουμάντο ώστε να εξασφαλίσουν, ας πούμε, τουλάχιστον μία χή ποιότητα ζωής. Κοίταξες, κοίταγα την οικογένειά μου, περνάγανε πάρα πολύ καλά. Και οπωσδήποτε και αυτοί που ήταν δίπλα μου. Mm. Εντάξει, τα λεφτά. Γυναίκες. Τα πάντα, τα πάντα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Όποιος ερχόταν, ας πούμε, και σου λέει, ρε Κώστα, έτσι και έτσι έχω γραμμάτιο. Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα, ονόματα. Δεν έχω πρόβλημα να τα πω, αλλά δεν κάνει να τα λέμε. 250.000 τότε. Ονόματα που έχουν τώρα χρήματα. Που έχουν, όχι, όχι ονόματα. Ανθρώπους φτωχούς σαν και εμένα, ας πούμε, χάρη που χρησιμοποιούν. Όχι ονόματα, όπως λέτε, ονόματα. Και ονόματα, ναι, έχουμε και ονόματα φυσικά. Τους έχουμε ταΐσει χρόνια, 2-3 χρόνια. Και σήμερα είναι και οι δύο είναι. Όχι, τον ένα δεν τον ταΐσα, να μην λέμε. Αλλά τον έναν πάρα πολύ. Αλλά είναι και οι δύο πρώτες φίρμες. Και τίποτα τώρα. Ναι, δεν σας βοηθάνε τώρα. Βοήθεια μηδέν. Είναι περήφανος ο Κώστας και δεν χτυπάει. Όχι, δεν είναι ότι δεν το δέχτηκα να με βοηθήσουν, αλλά ήμουν. Αλλά αφού βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι, δεν περνάς καλά, δεν μπορεί ο άλλος που. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Όταν περνάει ένας φίλος δύσκολα, δεν χρειάζεται. Ναι. Όμως δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, Κιμ, όχι τη βοήθεια, την ανθρωπιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Θα το πεις εσύ. Για τον Τερζίδη. Το Πασχάλη. Ο Πασχάλης Σωτηρίζης, αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογημένος άνθρωπος, mm-hmm, σίγουρα, γιατί είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για ένα διήμενο, τρίμηνο τέλος πάντων, και είχα πάθει βροχοπνευμονία. Ναι. Αυτός ο καιρός τώρα, πάνω σχάρι, λίγο να μην φυλαχτείς, μπορεί να τραγουδείς. Πριν πόσα χρόνια μιλάμε τώρα? Τώρα μιλάμε για 15, 16, 17 mm-hmm χρόνια περίπου. Ναι, τότε περίπου. Ναι. Ίσως και, όχι τότε. Και έρχεται στο μαγαζί, με παρέα πάντα, κάθε Τετάρτη ερχόταν σε μένα. Και τον ευχαριστώ για όλα αυτά. Και μ' ακούει που δεν μπορώ να τραγουδήσω. Και κάνει έτσι, παίρνει ένα μικρόφωνο. Και ξεκινάει ο ίδιος για μένα. Και αρχινάω κι εγώ δίπλα του και έβγαλα τη βραδιά ευχάριστο. Δηλαδή, αυτό δεν το κάνουν καλλιτέχνες. Κοιτάνε να σου δώσουν και μία κλωτσιά να πας πιο κάτω. Mm. Τι συνέβη στην ζωή σας και ξαφνικά, ενώ σας βλέπαμε στα νυχτερινά μαγαζιά, στις πίστες επάνω, να διασκεδάζετε τον κόσμο, τι ήταν αυτό το κομβικό σημείο που αποτραβηχτήκατε εσείς από όλα αυτά? Ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα στην ανθρωπότητα, σχεδόν όλη την ανθρωπότητα δηλαδή. Χάσαμε, ας πούμε, τη γη από τα πόδια μας.
Τι έγινε? Τι έγινε? Καλά ήμασταν, μια χαρά όλα. Εντάξει, ξαφνικά έμεινα, ας πούμε, εγώ από έναν χωρισμό, μετά πήγα σε έναν άλλο χωρισμό. Δεν είναι ότι δεν σου στοιχίζουν αυτά τα πράγματα, γιατί κάνεις μια οικογένεια. Χαλάς τη μία και κάνεις μια άλλη. Εσείς ήσασταν άνθρωπος της οικογένειας? Πάρα πολύ. Τα παιδιά μου τουλάχιστον με λατρεύουν, ας πούμε. Και η μεν και η δε. Τι έφταιγε? Θέλω να πω αυτό ότι... δεν το έχω καταλάβει ποτέ στη ζωή. Είχε να κάνει και με τη δουλειά σας? Όχι, τίποτα. Στα καλά καθούμενα έγινε και ο ένας χωρισμός και ο άλλος. Δεν ξέρω ακόμα και το ψάχνω. Και όταν ρώτησα την πρώτη, της λέω: μπορείς να μου πεις γιατί χωρίσαμε? Δεν μπορεί να μου απαντήσει κι αυτή. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι. Το αφήσαμε στο έλεος του Θεού, με λίγα λόγια. Οπότε διαλυθήκανε δύο οικογένειες. Ακριβώς. Και μετά έμεινα με τη δεύτερη, λέμε, όταν έκανα το παιδί, ας πούμε, το αγόρι. Τον τελευταίο. Τον Κωνσταντίνο. Έχει κάτι πάλι, ούτε το καταλάβαν πως έχει. Έγινε, έκανε ένα σφάλμα η κοπέλα, έκανα εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έφυγε και έμεινα με το παιδί. Ξαφνικά... Πόσο ετών ήταν ο Κωνσταντίνος? Ούτε 1,5 με 2 χρονών ήταν. Μικρό. Μικρός ήταν. Και εκεί τι είπατε, Σταματάω το τραγούδι για να... Τίποτα δε, αυτή ήταν μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν πολύ τραγουδίστρια. Όχι, εσείς τι είπατε? Εσείς είπατε ότι σταματάω το τραγούδι για να μεγαλώσω το παιδί? Είναι στον εαυτό μου, όταν ο μικρός μου έλεγε θα με αφήσεις κι εσύ. Πέρασα δράμα μεγάλο, δηλαδή σε πιάνει να κλαις με αυτό το πράγμα που μου έλεγε ο μικρός. Δηλαδή, άμα μπορούσα να τον ευρώ τώρα, να σ' έλεγε να τρελαθείς. Και με έκανε και πάγωνας. Με έπαινε ένα υδρότας κρύος όλο το σώμα. Μου λέει και εσύ θα με παρατήσεις. Ποια ήταν λοιπόν η στιγμή αυτή που είπατε ότι τέλος θα ασχοληθώ με το σπίτι, με το παιδί? Τότε ακριβώς γύρισα και είπα θα κάτσω, ας πούμε, κανένα 2 χρόνια. Όχι θα κάτσω, πάλι κάτι θα κάνω, ας πούμε, καμιά αρπαχτή όπως λέμε στη γλώσσα μας, κανένα εξωτερικό, κανένα έτσι, να μπορούμε να ζήσουμε. Περάσαν τα 2 τα χρόνια και μετά ο μικρός μου έλεγε αν πήγαινε για δουλειά. Και μετά? Μόλις κατάλαβε το χρήμα. Μετά δεν υπήρχαν οι δουλειές? Μετά μπήκαμε στην Τρόικα. Έχει τώρα 10 χρόνια τελευταία και αρχίσαν τα μαγαζιά, όχι να μην με θέλουνε. Και εγώ άρχισα λιγάκι να τεμπελιάζω. Όχι όμως με την έννοια του τεμπέλη, γιατί τεμπέλης δεν υπήρξα ποτέ. Έχετε πει ότι έχετε περάσει μαζί με το μικρό, πάντα μαζί με το μικρό, ναι, από τότε. Ναι, και αυτό ήταν. Περίοδο που ήσασταν, δεν ξέρω, 4-5 μήνες χωρίς ρεύμα στο σπίτι. Ναι, είχαμε μια κυρία στο σπίτι, η οποία μας την έκανε να μας πάρει τα λεφτά δηλαδή και το ρεύμα και τα νερά και όλα και δεν πληρωνόταν και κοπήκαν όλα. Μετά εγώ δεν μπορούσα να τα πληρώσω αφού τα χρήματα δεν φτάνανε. Και τελικά περάσαμε σοβαρά σου μιλάω. Περασμένα, ξεχασμένα τα λάθη. Τώρα τι κάνουμε μπροστά. 4 μήνες, τώρα ξανά από την αρχή. Τους καλύτερους μήνες τις πέρασαμε το παιδί γιατί ήμασταν και οι δύο μαζί. Mm-hmm. Συνέχεια, πήγαμε από εδώ μόνοι μας. Και περάσαμε ωραία. Λοιπόν, το τι... Περάσαμε ωραία, εντάξει. Το τι κάνατε όμως για να βγείτε από όλο αυτό, θα μου το πείτε σε λίγο. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κώστας Μοναχός, Γιώργος Τρομάρας, εδώ μαζί μας. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα δύσκολα που περάσατε, με τους 4 μήνες χωρίς ρεύμα, χωρίς χρήματα, αλλά παρόλα αυτά με πολύ μεγάλη αγάπη και δέσιμο μεταξύ εσάς και του γιού σας, φτάνουμε στο σήμερα, που εδώ εμπλέκεται τώρα και ο Γιώργος Τρομάρας, διότι εκείνος είναι ο εμψυχωτής του καινούριου σχεδίου, του comeback, με το τραγούδι... Επιστρέφω. Ο Τρομάρας για μένα είναι όπως είναι το τραγούδι που λέμε «Επιστρέφω», γιατί ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να με φέρει σε αυτό που εγώ τώρα, ας πούμε, έψαχνα. Δεν σας έρνει με τα δόντια όμως. Με σήκωσε έτσι με το χέρι, θα ρίσκει ήμουν καρπουζάκι. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε ευχαριστώ μπορώ να το πω γιατί είναι φίλος μου. Δεν υπάρχει ευχαριστώ. Εμείς είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και πρέπει... Ήταν κάπου ψηλοαραγμένος.
κάπου έπρεπε να πάει. Και έπρεπε να το χρωστάει στον κόσμο που τον ακολουθούσε τόσα χρόνια. Τι του κάνατε, τι το έκανα. Μπήκατε μέσα και του είπατε. Ναι, του λέω σήκω πάνω να προχωρήσουμε. Δεν είναι να καθόμαστε στον καναπέ. Αυτά που λένε όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Δεν με καθόμαστε στον καναπέ. Και τι περιμένουμε, να καθόμαστε να πίνουμε καφέ και ιστορίες. Σηκωνόμαστε, ξεσπαθώνουμε και ό,τι προκύψει. Και έτσι μ' άκουσε. Ξεκινάμε, λέω, και όλα θα πάνε καλά. Και ήδη τώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα, απλά πράγματα. Και προτάσεις πολλές έχουμε και για έξω εξωτερικό και κάτι μαγαζά εδώ. Και εντάξει, το ψάχνουμε. Και ό,τι κάτι στο πιο καλό, αυτό εκεί θα λυγίσουμε. Μαζί, παρέα. Όταν εννοούνται δύο δυνάμεις, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο κείμενο. Εσείς ποιο κομμάτι έχετε αναλάβει τώρα σε αυτό? Πού μπορούμε να φανταστούμε τώρα το Γιώργο Τρομάρα? Ότι θα τον σηκώνω στο σώμα. Αυτό τα λέει ο όλα. Ο μάναζέρ μου είναι αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες. Θα τον έχω στο σώμα, θα πει και θα προχωράμε παρέα. Εγώ θα τον έχω πάνω και αυτός θα τραγουδάει. Και όλα θα πάνε καλά. Αγαπάει πολύ. Είμαι αισιόδοξος, όπως είναι και ο Κώστας. Κάπου είχε χάσει την αισιοδοξία. Εγώ τον πίστευα, τον πιστεύω για ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Καλά, σαν άνθρωπο δεν συζητιέται, γιατί έχει κάνει τόσα να πω για πολύ που ξέρω εγώ καταστάσεις και επώνυμος και μη, και γι' αυτό και συμπαραστέκομαι δίπλα και λέω Κώστα προχωράμε και ιστορίες και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι όλα εκεί με θα πάτε καλά. Κατάλαβες. Φίλος, δύναμη. Δύναμη. Έτσι είναι, οι φίλοι εκεί είναι. Είναι το πάνε, ξέρεις τι, κανένα φορά ζητάς μια βοήθεια, αλλά το στήριγμα δεν υπάρχει, δηλαδή να στηριχτείς, δεν χρειάζεται να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει. Όχι, αυτό, όχι οικονομικά μόνο. Όχι, όχι. Οικονομικά αυτός δεν έχει, χειρότερος από μένα είναι. Πρέπει μια χαρά είμαστε, τι χειρότερο. Εντάξει, μια λέμε. Χαρά είμαστε, το θέμα είναι το θέμα ψυχολογικά, το οποίο θα πούμε το αλλού, να πούμε σήκω πάντα και προχωράμε. Αυτό που είπα πριν, μην καθόμαστε εδώ αραγμένοι και τι. Αν είσαι αραγμένος δεν κάνει τίποτα. Εγώ στην ηλικία αυτή κάνω ακόμα τον Ταρζάν και παίζω. Δεν είναι τυχαίο. Και είμαι ο μοναδικός αθλητής. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ και το βιβλίο. Μάλιστα. Που είναι φοβερό. Καλά, θα ξανάρθετε. Θέλω, έτσι θέλω. Για να αφαιρώσουμε μία εκπομπή σε αυτό. Εδώ έτσι φωτογραφίες, ανάμνηση. Αλλά ξέρετε τι άλλο ανακάλυψα εγώ τώρα. Έτσι που το ξεφύλισα πρόχειρο. Υπάρχει και ο Τρομάρας Junior ενδράσει εδώ και βλέπω φωτογραφία. Ναι, λοιπόν, αθλητής. Την επόμενη φορά θα έρθουν και οι δύο junior μαζί. Έχει και εγώ γυμναστική ακαδημία. Δεν γίνεται. Τώρα είναι φαντάρος, είναι στο πεντάγωνο εδώ. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και καλό παιδί. Λοιπόν, περιμένω την επόμενη φορά και τους τέσσερις. Και το γιο τον Κωνσταντίνο και τον Τρομάρα junior. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, μας άρεσε πολύ αυτό. Έτσι, αυτή η φιλία από διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικούς δρόμους, διαφορετικές ιστορίες. Και όμως είναι η φιλία αυτή που σε πάει μπροστά. Σας εύχομαι το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλό comeback. Καλή επιστροφή. Σας ευχαριστώ και. Πάμε τώρα στην Ανθούλα Χατζιαντωνίου, αισθητικό. Γεια σας και πάλι. Τι κάνετε? Τι θα μας φτιάξετε? Εγώ βλέπω πορτοκάλι, λάδι, καφέ, μέλι. Υλικά από το σπίτι μας πάλι. Τι θα φτιάξουμε? Δύο μασκούλες. Η μία μάσκα είναι για τη σύσφυξη των γλουτών και η δεύτερη μάσκα είναι για την ακμή. Ταλαιπωρείται πολύ κόσμος. Ωραία, με τι να ξεκινήσουμε? Με τη σύσφυξη των γλουτών. Ωραία, τέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε το λαδάκι μας. Mm-hmm. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, ναι. Αγνό, παρθένο, ελαιόλαδο. Mm-hmm. Τοποθετούμε μισό φλιτζάνι. Παρθένο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Που έχει βιταμίνη ε. Mm-hmm. Και αυτό είναι και καλό, είναι πράσινο αρκετά από εκεί. Καταλαβαίνεις το πολύ καλό. Αγνό, παρθένο κτλ. Έχει βιταμίνη ε mm-hmm. και βοηθάει πάρα πολύ στο δέρμα μας. Δίνει λάμψη, ενυδάτωση, μισό χυμό πορτοκάλι, στύβουμε μισό πορτοκαλάκι, mm-hmm. το οποίο έχει βιταμίνη C, ναι. και ενισχύει το κολαγόνο, την ελαστίνη στο δέρμα μας. Mm-hmm. Θα βάλουμε μισό φλιτζάνι αλάτι, χοντρό. Θαλασσινό, χοντρό, ναι. σε τέτοιο μέγεθος ναι. φλιτζανιού. Του ελληνικού καφέ, του διπλού. Ναι, ναι, ναι. Του διπλού ελληνικού. Ναι, ναι. Το οποίο κάνει μασάζ στο δέρμα μας mm-hmm. και αφαιρεί τα νεκρά μας κύτταρα. Τέλεια. Θα βάλουμε άργυλο. Πού το πάλι μισό φλιτζάνι. Σε φαρμακείο. Το βρίσκουμε γενικά. Ναι, και στο σούπερ μάρκετ. Μερικά σούπερ μάρκετ το πουλάνε. Ναι, ναι, ναι. Πάλι μισό φλιτζάνι.
σε αυτό το μέγεθος. Ωραία. Το οποίο βοηθάει στη σύσφυξη του δέρματος. Και θα βάλουμε κουταλάκι, ένα κουταλάκι του γλυκού καφέ, που έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Κατά προτίμηση ελληνικό καφέ, ναι. Και θα βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Η κανέλα σε τι βοηθάει? Έχει θερμαντικές ιδιότητες. Αλήθεια, και σε εξωτερική χρήση? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση του τοπικού μας πάχους. Άμα είναι να την παίρνουμε με τον κιλό την κανέλα. Και να κατέβουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μας. Το οποίο αυτό θα πήξει. Ναι. Και καλό είναι να κάνουμε μασάζ στο δέρμα μας για 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό κρατάει, ας πούμε, αυτή η ποσότητα τώρα μάλλον είναι για 1-2 φορές. Ναι, κρατάει. Κρατάει. Δηλαδή μπορώ να τη χρησιμοποιήσω 1 φορά και μετά να την βάλω στο ψυγείο. Ναι, και στο ψυγείο και θα την κρατήσουμε σε ένα αεροστέγιας σκεύος. Αυτό είναι το μείγμα μας. Το οποίο κάνουμε μασάζ 1 με 2 φορές την εβδομάδα στους γλουτούς μας. Κοίταξε, καταρχάς έτσι σαν χρώμα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Αν το βλέπαμε σε κάποιο έτσι ινστιτούτο, σπα κτλ., θα νομίζαμε ποιος ξέρει τι έχει μέσα. Και όμως τα έχουμε όλα στην κουζίνα μας. Τα έχουμε όλα στην κουζίνα. Εντάξει, από τον άργυλο, εντάξει. Και ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά μετά με κρύο νερό. Περίμενα. Λοιπόν, το τοποθετούμε. Το τοποθετούμε. Κάνουμε μασάζ. Και το αφήνουμε να στεγνώσει επάνω μας. Όχι. Όχι. Δεν είναι σαν μάσκα προσώπου που περιμένουμε να στεγνώσει. Όχι. Κάνουμε μασάζ. Και μετά το ξεπλένουμε με κρύο νερό. Και βάζουμε μια ενυδατική μας κρέμα. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Και είναι για τη σύσφυξη των γλουτών. Οκ. Πάει αυτό. Είναι έτοιμο. Η δεύτερη ακμή. Μάσκα μας είναι για την ακμή. Ταλαιπωρείται πάρα πολύς κόσμος από την ακμή, δυστυχώς. Και ειδικά οι νεαρές φίλες μας που έφηβοι ναι. Και έφηβες και άντρες και γυναίκες. Ναι, και σε αναλόγως και από τον τύπο δέρματος και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τι κάνουμε? Βάζουμε μία κουταλιά τη σούπας κανέλα. Πάλι σούπας. Κανέλα μας, ναι, η οποία έχει αντιπακτηριδιακές ιδιότητες. Λοιπόν, την κανέλα, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να την παίρνουμε πλέον σε μεγάλες συσκευασίες. Όντως. Έχει αντιπακτηριδιακές ιδιότητες, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί διώχνει τα μικρόβια που προκαλούν την ακμή και οι κόκκοι της κανέλας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί κάνουν απολέπιση στο δέρμα. Τι άλλο βάζουμε στην κανέλα? Βάζουμε ένα βαζάκι μέλι. Μικρούλι. Μικρούλι, σε αυτό το μέγεθος. Το τοποθετούμε όλο στο μπολ. Αντίστοιχα, πόσες κουταλιές είναι αυτό περίπου? 3 κουταλιές της σούπας. 3 κουταλιές της σούπας. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν έχουμε το βαζάκι, ναι, βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας. Αυτό είναι όλο? Αυτό είναι όλο. Αυτά τα 2 υλικά. Και το μέλι μας έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, που σταματάει την ανάπτυξη των βακτηριδίων στο πρόσωπό μας. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Και καθαρίζουν τους πόρους. Τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα 2 υλικά. Να γίνει και εδώ ένα μείγμα καλό. Και τι κάνουμε όμως εδώ? Δεν στεκόμαστε μόνο στο ανακάτεμα. Πηγαίνουμε σε ένα φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λιώσει το μείγμα μας. Και γίνεται ένα χρώμα σαν τη σοκολάτα. Το βάζουμε στο πρόσωπό μας για 20 με 15 λεπτά ζεστό. Περίπου. Ναι, ζεστό. Το βάζουμε στο πρόσωπό μας για 15 με 20 λεπτά περίπου. Ναι. Και το ξεβγάζουμε πάρα πολύ καλά με κρύο νερό. Και μετά βάζουμε μια ενυδατική μας κρέμα. Πόσες φορές πρέπει να το κάνουμε αυτή την εβδομάδα, αν έχουμε, ας πούμε, αρκετά έντονο πρόβλημα άκνης? Αν έχουμε αρκετά έντονο, 2 φορές την εβδομάδα. Αν έχουμε δεν έχουμε, κάποια... μία. Γιατί είναι μάσκα, δεν είναι κρέμα. Και οι μάσκες καλό είναι να τις χρησιμοποιούμε 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Και το μείγμα μας είναι αυτό. Λοιπόν, όταν το βάζουμε... Λοιπόν, τα είπες 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα, όταν το βάζουμε παίρνει ένα χρώμα σοκολάτας. Δένουνε οι δύο... Δένουνε και τα δύο υλικά και παίρνει αυτό το χρώμα. Τώρα είναι λίγο προς το καφετί. Αλλά γίνεται σοκολατοειδές όταν το βάζουμε μέσα. Αυτό είναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε δωράκια. Δίνετε δωράκια. Δίνουμε δωράκια σε 3 τηλεθεάτριες. Η Laser Derma Care δίνει σε 3 τηλεθεάτριες δώρο ραδιοσυχνότητες RF, που είναι για τη σύσφυξη των γλουτών. RF. RF. Ραδιοσυχνότητες RF. Είναι
θερμενόμενο μασάζ στους γλουτούς που βοηθάει πάρα πολύ στη σύσφυξη. Ωραία. Οπότε, τι είναι το δώρο για να το επαναλάβουμε, για να θυμάστε κι εσείς, για να ξέρετε για ποιο πράγμα ακριβώς θα πάρετε τηλέφωνο. Είναι σε τρεις τηλεθεάτριες, ραδιοσυχνότητες RF για τη σύσφυξη των γλουτών. Αυτά πολύ είναι. Απλό. Λοιπόν, στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Θα κληρώσουμε τώρα την άλλη εβδομάδα. Εσείς παίρνετε όμως τηλέφωνο, λέτε για ποιο δώρο παίρνετε και θα κάνουμε την κλήρωση την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Τέλεια. Λοιπόν, μετά σου λέμε για σύσφυξη, έτσι. Έχουμε εδώ όλα τα γλυκά, έχουμε τα πάντα εδώ. Μόνο τα λουλούδια από το στούντιο αυτά δεν τρώγονται. Όλα τα τρώγονται στο τραπέζι μας. Αφού σφιχτήκαμε, να βεθούμε λίγο. Να φάμε και να πάρουμε δυνάμεις. Εγώ θα δοκιμάσω, παιδιά, γλυκό. Γεια σου, Βαστιλέτο. Γεια σας, τι κάνετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε. Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα. Καρέ εξπέρτο. Καθένας έχει και έτσι, έλα την τάκη. Ωραία, τέλεια. Πού να πάμε τώρα, πάμε... Εγώ λέω να γίνω τούρτα expert τώρα, βλέπω εδώ κάτι τούρτες ωραίες. Άστο, την τούρτα μετά, θα τη φάμε όλοι. Πάμε στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο, να φάμε τούρτα. Και τα λαμπάκια. Και τα λαμπάκια και δεν πάμε. Λαμπάκια και αυτοκίνητο. Ναι, ξέρω όντως. Εγώ, ανάψαν τα λαμπάκια. Οδηγούμε στον δρόμο και ξαφνικά. από εκεί τελειώνει το θέμα. Ξαφνικά ανάβουν τα λαμπάκια. Τι κάνουμε. Απλά πράγματα. Τίποτα. Έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ φοβερό γιατί πολλές γυναίκες και άντρες, θα έλεγα, δεν γνωρίζουν τι είναι συγκεκριμένα λαμπάκια και πολύ γνωστά λαμπάκια. Οπότε θα προσπαθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί με πολύ απλά λόγια να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει το καθένα και τι πρέπει να κάνουμε. Πρόσεξε, να υποθέσω. Σταματάμε δεξιά. Με αλάρμ, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Όχι, όχι, όχι. Παίρνουμε τηλέφωνο και βγάζουμε βοήθεια. Όποιον βρούμε. Όποιον βρούμε να μας πει. Αυτό το φωτάκι. Όχι, την οδική βοήθεια μπορούμε. Βγάζουμε το τρίγωνο. Ακριβώς. Ναι. Το αφήνουμε πώς. Μας πιάνει η ιστερία. Κάτσε, κάτσε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Πώς το λένε, υπηρεσία. Ακριβώς. Το τρίγωνο πρέπει να το αφήσουμε πολλά μέτρα μακριά. Για να μην έρθουν. Τι, 200 μέτρα, 300 μέτρα. Αν την πήγαινε 50 μέτρα πάνω στην εθνική. Κάτσε, είναι επικίνδυνο για να το δούνε. Πάμε να δούμε το βίντεο τι κάνουμε όταν ανάβουν τα λαμπάκια. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ανάγκες. Την ώρα όμως που οδηγούμε, εμφανίζεται μία ένδειξη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας προβληματίσει. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να σταματήσουμε το αυτοκίνητο. Να συνεχίσουμε την πορεία μας. Πάμε τώρα να μάθουμε ποια είναι τα πιο γνωστά λαμπάκια ενδείξεων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση που θα μας τύχει. Ένδειξη κινητήρα. Άμα θα σας εμφανιστεί αυτό το λαμπάκι στο καντράν του αυτοκινήτου, πάει να πει ότι οι εκπομπές ρήπων είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνήθως συμβαίνει γιατί το καύσιμο το οποίο έχουμε βάλει δεν είναι ποιοτικό. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να επισκεφτείτε το συνεργείο. Αν τώρα μας εμφανιστεί το λαμπάκι της ένδειξης του λαδιού, σημαίνει πολύ απλά ότι η στάθμη του λαδιού δεν είναι στο σωστό σημείο. Να ξέρετε ότι είναι μία πολύ σοβαρή ένδειξη και μπορεί να μας δημιουργηθεί μεγάλη ζημιά στον κινητήρα αν δεν επισκεφτούμε πολύ γρήγορα ένα συνεργείο. Τώρα, η ένδειξη των φρένων μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το σύνηθες είναι η στάθμη των υγρών του φρένου να είναι χαμηλή, όμως στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει και η περίπτωση να μας ενημερώνει ότι θέλουμε αλλαγή στα τακάκια. Η ένδειξη για τους αλλοκαθαριστήρες είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει την ασφαλειά μας. Τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να γεμίσουμε με νερό ή κάποιο ειδικό υγρό το μπουκαλάκι που ρίχνει νερό στα ψηλιστήρια. Επειδή οι ελληνικοί δρόμοι είναι πολύ κλειστεροί, στα καινούργια αυτοκίνητα ανάβει συνεχώς ένα κουμπάκι με την ονομασία ESP. Αυτό στην ουσία μας βοηθάει, ούτως ώστε το αυτοκίνητο να παραμένει στην πορεία του και να μην βγούμε εκτός δρόμου. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Αν δείτε ότι η θερμοκρασία του αυτοκινήτου έχει ανέβει,
αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να καλέσετε την οδική βοήθεια. Τόσο απλά. Ένδειξη πίεσης ελαστικών. Να το πω απλά. Μας ενημερώνει για τον αέρα που έχει μέσα το ελαστικό, αν είναι αυτός που πρέπει ή όχι. Σταματάμε στο πρώτο βουλκανιζατέρ και κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο. Και επειδή οι απορίες και οι ενδείξεις ενός αυτοκινήτου είναι πάρα πολλές, τη λύση μπορείτε να τη βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης ενός αυτοκινήτου. Όλα το έχουν και εδώ πέρα να είστε σίγουροι ότι και θα διαβάσετε τα πάντα, θα δείτε τα πάντα και θα λύσετε κάθε απορία σας. Σε όλα αυτά τα γυρίσματα σου, Βασίλη, εγώ πάντα σκέφτομαι, ξέρεις, το τεστ καταναλωτή ή καταναλώτρια, δηλαδή, πώς το λένε, στην πράξη, τι γίνεται. Είπαμε τη λύση. Γιατί όμως, το να σταματήσεις στην άκρη και να σε πιάσει η κρίση πανικού και να πάρεις τηλέφωνο, ξέρω εγώ, όποιον βρεις ή την οδική βοήθεια, έχει καλό. Το θέμα είναι ότι αγνοούμε πολλές φορές αυτά τα λαμπάκια. Τώρα εσύ λαμπάκι άναψες. Καλά, θα σε θυμηθώ σε ένα μήνα. Οι γυναίκες, ξέρω πάντως, οι γυναίκες κάνουν το εξής. Παίρνετε το σύζυγο, έλα μου, χάλασε το αυτοκίνητο, τι να κάνω. Και τελείωσε. Και η απάντηση είναι πολλά τα λαμπάκια. Πολλά τα λαμπάκια. Πολλά, πολλά. Γιατί τόσο λαμπάκια. Όσο πιο σύγχρονο είναι το αυτοκίνητο, τόσο περισσότερο λαμπάκια. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φέρει από το vovastileto.gr σήμερα μια γκαρντερόμπα. Μια γκαρντερόμπα που θα ζηλέψετε. Θα ζηλέψετε εκεί, μόλις θα ζηλέψετε. Είναι η γκαρντερόμπα του διάσημου μοντέλου της Victoria's Secret, του Αγγέλου, της Rosie Huntington. Δεν την ξέρω την κυρία. Η οποία πραγματικά κάθεσαι, τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις και την ξαναβλέπεις. Το vovastileto.gr. Την γκαρντερόμπα. Οι άντρες νομίζω δεν θα μείνουν τόσο στην γκαρντερόμπα, θα μείνουν περισσότερο στο περιεχόμενο. Έτσι. Εμείς μένουμε όμως ως γυναίκες στην γκαρντερόμπα της, η οποία να σας πω ότι φιλοξενεί ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα αξίας μεγάλων οίκων. Τώρα θέλετε να σας πω. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Chloé, είναι πολύ ακριβά, πολύ ακριβή. Και πώς έχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο και αυτή την ντουλάπα της λοιπόν την ανακαλύψαμε από το πολύ γνωστό site του εξωτερικού, The Coveter, άμα το λέω σωστά. Διότι εμείς ψάχνουμε και τα ανακαλύπτουμε όλα αυτά. Χρυσό και διαμάντι που έχει. Έχει ειδικό δωμάτιο, παιδιά. Αυτό είναι το μπουδουάρ. Είναι το δωμάτιό της αυτό. Ένα δωμάτιο με ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες, πολύ επιμένες. Αυτό είναι ένα ολόκληρο διάρρη, δεν είναι δηλαδή η ντουλάπα της. Αυτό δεν είναι το όνειρο κάθε γυναίκας. Τόσο μεγάλο, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν είναι το όνειρο κάθε γυναίκας. Κοιτάξτε, πόσο τακτοποιημένα τα έχει. Πόσα λεφτά έχει για αυτή η κυρία. Και ο εφιάλτης του κάθε άντρα. Έχουν εκατομμύρια, παιδιά. Θα παίρνει έτσι. Αυτό, να το πούμε αυτό. Πώς θα πάνε να γίνω μοντέλο. Διαφημιστικά δώρα. Είναι και πώς παίρνουμε εμείς ένα στυλό, ένα αναψύρα, ένα κάτι. Έτσι, απλώς παίρνουμε μια τσαντούλα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι οπότε ωραία. Έκανε ξενάγηση στο boudoir της. Ακριβώς στο boudoir της, το οποίο είναι, όπως είπε και ο Στάθης, σαν αδιαράκι. Είναι τσάντες που ζηλεύουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ και θέλαμε να τις αποκτήσουμε. Ωστόσο, μας δίνει ιδέες από τα χρώματα που προτιμάει να φοράει και παράλληλα μοιράζεται και τα μυστικά ομορφιάς της. Η Rosie Huntington, κορίτσια, βγαίνει στους δρόμους πάντα φορώντας ρούζ, lip gloss και μάσκαρα. Και ελαφρύ make-up. Και εκατομμύρια. Κοιτάξτε τι όμορφο. Πολύ ωραίο κορίτσι. Και να πούμε κοπέλα του διάσημου ηθοποιού, Jason Statham. Ο Jason. Ούτε αυτόν τον ξέρω. Δεν πειράζει. Ξέρω το vovastileto.gr όμως που μπορώ να μπω να ενημερωθώ. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής και πάει και το Σαββατοκύριακο. Ενώ τηλεοπτικά τουλάχιστον έχουμε έτσι ένα υπόλοιπο Κυριακής. Θα σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα.
γεμάτη έτσι, θετική ενέργεια, θετική σκέψη, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα χάνουμε ποτέ. Και μην ανησυχείτε, θα περάσουν οι μέρες και θα έρθει ξανά το Σάββατο και θα είμαστε εδώ με το Magazine Life 12 με 2, παρέα σας. Because I'm